Λες, θα πάμε. Σε κάθε καφέ το πρωί. Σε ένα ξεφτιλάδικο. Έτσι, να παίζει μόνο τέτοια ξεφτιλή μουσική. Καμένα. Ναι. Έτσι. Ναι, να έχει full πετρέλαιο για ποτό. Ναι, ποτό κακή ποιότητα. Ναι. Όχι, μην κάνουμε το φλωριέ ότι θα πιούμε καμιά μπύρα γιατί δεν έχει πετρέλαιο. Εκεί το πετρέλαιο. Ό,τι έχει. Ναι, ό,τι έχει. Γιατί ξέρει κάτι τέτοιο που πάρει σε τέτοια μαγαζιά και πήρε μπύρα. Τι πήρε, άμα να το ζήσει, ζει το σωστά. Βότκα που έχει 5% βότκα και 95%. Και ξέρει από εκεί δεν λε, ξέρω εγώ τη μάρκα τη βότκα. Λε βότκα τόνικα, α πούμε. Κατάλαβε. Δηλαδή να σου βάλει ό,τι έχει. Μια βότκα που δεν έχει πάνω το μπουκάλι ταμπέλα. Έτσι. Αυτό. Και ξέρω το πρωί. Είμαστε καλά, έτσι από τέτοια. Έχω ξανά βρει το πρωί, ρε φίλε, αυτό είναι κακό. Έχω ξύπνημα. Όλοι μας. Όχι, δεν είναι δηλαδή ότι σήμερα δεν είχα ξύπνημα. Αύριο έχω νωρίς ξύπνημα, δυστυχώς. Πριν 10 χρόνια, 8-10 χρόνια, δεν σκεφτόμασταν έτσι. Ξυπνούσαμε. Τώρα δεν το κάνουμε. Καλά, ρε, και τώρα ξυπνάμε. Απλά τώρα τι γίνεται. Πριν 8-10 χρόνια που λες, το μεσημέρι δεν έσβηνες. Ναι. Τώρα το μεσημέρι σβήνει από κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάπου έρχεται, θα είναι 1, 2, 3, ειδικά την ώρα που θα φας και μετά, τελείωσε. Εσύ είσαι σε μια κατάσταση ημίνεκρη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, Μπαλαντέρ, μέχρι τις 12. Εορταστικό σήμερα. Εορταστικό όχι για τίποτα άλλο, γιατί είναι η γιορτή μας και των δύο. Γενικότερα η μέρα είναι δύσκολη. Και στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Και όσοι μπορεί να ξεμείνατε στον δρόμο ή τέλος πάντων να ήσασταν στη δουλειά σας, γιατί είναι και Πέμπτη, είναι εργάσιμη. Στο κέντρο το έχετε καταλάβει. Γιατί από νωρίς το απόγευμα γίνονται πολλά επεισόδια με αφορμή τη θλιβερή επέτειο από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου πριν 10 χρόνια, φίλε. Τι έγινε, γιατί ακούγομαι έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τι έγινε, φίλε. Έκο. Ναι. Τώρα είμαι καλά. Όχι. Πάμε λίγο. Έλα. Ναι. Αυτό είναι καλύτερα. Τώρα είμαι κομπλέ. Είμαι κομπλέ. Όχι πάλι. Ναι. Να κοπανίσω. Για κλείσε λίγο. Εδώ είμαστε, Μπαλαντέρ. Ω, φίλε, ζούμε μεγάλες στιγμές. Εξαιρετικά. Ζούμε υπέροχες στιγμές. Ακούγεται όπως τα ακούω και εγώ στο. Τώρα είμαι καλύτερα. Τώρα είμαι καλά. Καλά είμαστε. Παρά θα πάμε και τις 12. Έχοντας πολλά να συζητήσουμε. Έτσι. Όπως πάντα, αθλητικά και εμείς. Τώρα κάνει κάτι κόλπα. Τι έγινε. Μήπως ρε φίλε να με κόψει, να μην ακούγομαι καθόλου, να κάνει κομπή μόνο του. Μήπως να σκοτώμε να φύγουμε. Είναι καλή ιδέα είναι αυτή. Όχι, δεν φταίει εσύ. Εγώ φταίω. Τώρα, όχι. Έλα. Καλύτερα είμαστε τώρα. Μήπως θα πάω στο άλλο το μικρόφωνο, ρε φίλε. Όχι, δεν νομίζω ότι φταίει το μικρόφωνο. Μήπως θα πάω εγώ στο άλλο το μικρόφωνο. Θες να πάω εγώ σε αυτό. Τώρα πάει, τώρα είναι. Όχι, πάλι ψιλοκάνω. Φτιάνει λίγο. Ξανά. Προχωράμε. Όλα μας, καλά. Προχωράμε. Εδώ πάρα θα πάμε και τις 12. Λοιπόν, FM καιρό το μήνυμά στο 54526. Λοιπόν, δεν θες να ανοίξουμε γραμμές. Οι γραμμές ήταν χθες σήμερα. Είναι χθες. 2-31-07 και 3 οχτάρια. Για όλα, δεν έχει να κάνει. Εδώ έχουμε στο ραδιοφωνικό μας σπιτάκι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είμαστε οι οικοδεσπότες, είστε καλεσμένοι. Τι ώρα που τα λέω. Ξεχνάω. Λοιπόν, και σας περιμένουμε τηλεφωνικώς μέχρι και τις 12. Καλές κερνάμε. Καλή μου φίλη, 2-31-07 και 38. Κερνάμε την αγάπη μας. Ναι. Έτσι. Γιατί αν έχεις αγάπη, τίποτα άλλο δεν θες. Αυτό. Μόνο αγάπη που λέει και ο Μπάνε. Έτσι. Μόνο αγάπη. Αυτό ακριβώς. Ναι. Άμα έχεις αγάπη, είναι όλα αρκετή. Τα άλλα μετά είναι δευτερεύοντα. Τα κεράσματα τώρα είναι πολύ mainstream πλέον, άλλωστε. Ναι. Έτσι. Η αγάπη όμως είναι διαχρονική και μένει πάντα. Καλές μου φίλες, καλή μου φίλη. Τι γίνεται εγώ από εδώ πλέον, πες. Καλά. Έχει πολύ μεγάλο πανηγύρι στην πόλη και στην Αθήνα. Με αφορμή. Εδώ έχει ακόμα ή τελείωσε το μπατυρντή. Νομίζω ότι σιγά σιγά. Μαζεύεται λίγο το πράγμα. Ηρέμησε κατά πριν λίγο που τσέκανε ένα ενημερωτικό site. Ότι κλιμακώνεται κάπως η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι εκεί κοντά στα πανεπιστήμια, στη θεολογική σχολή, νομίζω ότι έγινε πολύ μεγάλος χαμός και σε ένα σταθμό του μετρό εκεί μπροστά. Δηλαδή και οι φωτογραφίες που έχω δει είναι με πολύ μεγάλες φωτιές μέσα. Αρκετά μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και στην Αθήνα φυσικά στα Εξάρχεια. Ναι. Καθότι μετά από ό,τι έγινε πριν 10 χρόνια, η συγκεκριμένη μέρα σχεδόν κάθε χρόνο από τότε και μετά αμαυρώνεται από πολύ μεγάλη έκταση επεισόδια. Βέβαια, εκείνο που έχει ακολουθήσει μετά τη δολοφονία εκείνες τις ημέρες δεν έχει προηγούμενο. Στο μεταξύ, επειδή ζούμε σε μια εποχή πολύ περίεργη, κάπου έβλεπα πάλι να κυκλοφορούν στο social media φωτογραφίες από το καμένο δέντρο. Δεν νομίζω τι σημερινές φωτογραφίες. Το λέω γιατί από το Σύνταγμα. Δεν ξέρω, καταρχάς από τότε δεν ξέρω αν ξαναγίνεται δέντρο στο Σύνταγμα και ξαναβάζουνε. Αλλά νομίζω δεν είναι σημερινό. Γιατί το είδα κάπου να παίζει δεξιά-αριστερά. Πρέπει να είναι fake news αυτή η φωτογραφία που κυκλοφόρησε. Γενικότερα σε όσους ξεμείνανε στο κέντρο, σε όσους είχαν δουλειά και δεν μπορούσαν να φύγουν και όλα αυτά, νομίζω ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία. Οπλιστείτε με υπομονή.
Ναι. Νομίζω ότι ο πλαίστηκαν πιο νωρίς, φίλε. Τώρα πια πρέπει να έχει κάπως ηρεμήσει η κατάσταση στο μεγαλύτερο κομμάτι της πόλης και το όλο ζήτημα να είναι εκεί προς τα πανεπιστήμια. Ναι. Που έτσι κι αλλιώς, οποτεδήποτε υπάρχει φασαρία, συνήθως εκεί γίνεται. Έτσι δεν είναι. Τα πανεπιστήμια τα οποία φυσιολογικά κλείσανε τις 3 η ώρα, γιατί μέχρι τις 3 ήταν τα μαθήματα, έγινε κατάληψη νομίζω και σε ήταν μια σχολή. Ήταν ανοιχτά σήμερα. Ήταν ανοιχτά μέχρι τις 3. Α, μάλιστα. Ναι, 3 η ώρα είπανε παιδιά το κλείνουμε, γιατί η κατάσταση είναι βρώμα. Ναι. Λοιπόν, και ακολούθησε μετά ό,τι ακολούθησε. Πού ήσουν τότε, φίλε, που έγινε το σκηνικό? Περαία πρέπει να είμαι. Ναι, ήμουνα Περαία. Σπίτι. Δεν θυμάμαι τώρα να είμαι σπίτι. Σίγουρα δεν ήμουν Θεσσαλονίκη. Θα το θυμόμουν να είμαι Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Ήμουν Περαία, είδα ότι έγινε ρε παιδί μου κτλ. Και επειδή ήταν τότε το πρώτο και μοναδικό εξάμεινο που είχα στη Λογική Σχολή Θεσσαλονίκη. Ναι. Θυμάμαι που την επόμενη μέρα δεν πήγαμε και δεν έγινε μαθήματα, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι ότι ήμουνα σε φάση που βγαίναμε έξω και το βράδυ, δηλαδή προχωρούσε στο κέντρο και σου ερχόταν μυρωδιά από δακρυγόνο. Ναι. Το οποίο τότε πριν 10 χρόνια, 19-20 παρέα μου όλοι πάνω κάτω, οπότε μερικοί από τα γήπεδα μόνο ξέραμε τι είναι το δακρυγόνο, τα κορίτσια της παρέας δεν ξέρανε και είχαν σοκαριστεί. Αλλά τότε δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει τώρα με τα κινητά. Τότε είχε αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται γνωστό το Facebook πάνω κάτω και το Twitter λίγο-λίγο. Ναι. Αλλά όχι στα κινητά μέσα. Οπότε ουσιαστικά όλο το βράδυ ήμασταν με ένα ερωτηματικό γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Και ουσιαστικά το προηγούμενο πρωί καταλάβαμε τι είχε γίνει. Η φάση. Και ποιος ήταν ο λόγος που και στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην Αθήνα είχε γίνει πολύ μεγάλο πανηγύρι. Και μία από τις μέρες είχα ξεμείνει και εγώ στο κέντρο. Όταν για 2-3 μέρες στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο γινόταν κάθε μέρα, σπάγανε μαγαζιά, φωτιές και όλα αυτά, το ένα είχα ξεμείνει και εγώ. Και δεν πρόλαβα να φύγω. Έβλεπα από την μπαλκονόπορτα τι γινόταν, όχι από τον μπαλκόνι, δεν μπορούσα να βγω. Και πραγματικά ήταν εκπληκτικό σκηνικό. Τότε υπήρχε ένα πολυκατάστημα εκεί κοντά στο γραφείο που ήμασταν τότε, στην Αγία Σοφίας, το οποίο πλέον πολυκατάστημα υπάρχει μέσα στην πόλη, αλλά έχει κλείσει εκείνο το μαγαζί. Το οποίο δεν ξεχνάω το πώς είχαν ρίξει τη βιτρίνα. Μια βιτρίνα που ήταν καμιά 7-8 μέτρα ύψους. Πώς την είχαν κατεβάσει. Βρίσκουν ευκαιρία τώρα σε αυτή την ημέρα κάποιοι τώρα, αναρχικοί κτλ. Και ζουν το μύθο του σκεφτείτε. Καλά, τώρα, okay. Η μέρα όπως και να το κάνουμε, αυτό που έγινε πριν 10 χρόνια δεν έχει προηγούμενο. Είναι μια μέρα μνήμης, δηλαδή ενός ανθρώπου ο οποίος δολοφονήθηκε. Έτσι, okay. Αλλά από εκεί και πέρα το να βγούμε και να κάνουμε μια πορεία, ας πούμε, στη μνήμη του, okay, και να. Υπάρχουν και τέτοιες. Okay, ναι, υπάρχουν τώρα και τέτοιες πορείες στη μνήμη του παιδιού. Αλλά... Οι αναρχικοί και τα λοιπά και πάνε και σπάνε. Το μαγαζί τι σου φταίει τώρα για αυτή τη μέρα, δηλαδή. Ναι. Και έχουν γίνει εκπληκτικά πλιάτσικα τώρα σε αυτή τη μέρα. Και τότε και στα χρόνια που ακολούθησαν μετά. Είχαν γίνει πολλά, ναι. Ειδικά στην Τζιμισκή. Με μαγαζιά που πήραν τηλεοράσεις, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ναι. Εντάξει, αυτό. Τέλος πάντων. Μακάρι κάποια στιγμή να αρχίσουν να μειώνονται λίγο τα επεισόδια αυτήν την μέρα, έχοντας συμπληρώσει και 10 χρόνια, και να έχουμε μόνο πορείες στη μνήμη αυτού του παιδιού και τίποτα περισσότερο. Εντάξει. Γιατί αυτά τα περιστατικά αμαυρώνουν και τη μνήμη του Γρηγορόπουλου. Εντάξει. Τέλος πάντων. Τι άλλο γίνεται, Νίκο Παπαδόπουλε? Τι άλλο γίνεται, φίλε, μια μέρα όπως όλες οι άλλες, εντάξει. Από το πρωί. Αυτές οι μέρες όταν είναι γιορτές και γενέθλια και είναι μέρες εργάσιμες. Και πώς τι γίνεται πάντα όταν είναι εργάσιμες, να είναι και οι μέρες που έχουν αρκετή δουλειά. Το τηλέφωνο βαράει αβέρτα, τη δουλειά υπάρχει. Ναι, ναι. Και λες τώρα τι πρώτο κάνω. Εντάξει. Ναι. Έτσι κάπως είναι. Υπήρξε λίγο τρέξιμο η αλήθεια. Ναι. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο όταν βλέπεις να δέχεσαι πολλές ευχές, ότι οι άνθρωποι σε αγαπάνε, σε θυμούνται, είναι πάντα ωραίο. Γιορτάζει το πολεμικό ναυτικό, παιδιά. Ο Άγιος Νικόλαος. Ο Άγιος Νικόλαος, φίλε, ο οποίος από ό,τι διάβαζα σήμερα το απόγευμα είναι προστάτης επίσης των φαρμακοποιών. Τι λες? Βεβαίως. Των ληστών που έχουν μετανοήσει για τα δικήματά τους. Α, όχι, αυτό που δεν έχουν μετανοήσει. Δηλαδή, όχι, αυτό που έχουν μετανοήσει και. Και τι? Των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τι λέει, ρε φίλε, γιατί δουλεύουμε. Αργία είναι αυτό. Καλά, τελευταίο. Το καλό του τελευταίο. Βεβαίως. Σήμερα το ανακάλυψα. Σκάνδαλο, θα πρέπει να ενημερωθούν οι ενώσεις συντακτών που ενημερώνουν για άλλα πράγματα τελευταία. Αλλά και γενικά όχι. Είναι σε άλλο πλανήτη. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τέλος πάντων, θα πρέπει να ενημερωθούν εφηρέτως ώστε να είναι επίσημη αργία η 6η Δεκεμβρίου. Στα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά κανονικά. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Πλέον είμαστε τέτοιο. Είμαστε η απόλυτη πλειοψηφία. Δηλαδή, ποιος ενημερώνεται από εφημερίδες πλέον? Εμείς κάνουμε κομμάτι. Όλοι μπαίνουν στο ίντερνετ. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Εντάξει. Εντάξει, κάποιοι δουλεύετε και σε εφημερίδες. Αλλά βγαίνουν μια φορά την εβδομάδα οι δικοί σας. Οκ, δεν έγινε και κάτι. Κάτι Σάββατο. Οπότε λοιπόν η 6η Δεκεμβρίου, ξεκάθαρα από τη στιγμή που γιορτάζει ο προστάτης μας. Έτσι.
Έτσι ο Άγιος Νικόλας θα πρέπει να μην δουλεύουμε, ρε φίλε. Ή να μην δουλεύουν έστω αυτοί που έχουν γιορτή. Και αυτό είναι μια πολύ καλή. Όχι, αυτό εντάξει, δεν είμαστε στρατός που είχες γιορτή γενέθλια και είχες ή έξοδο ή διανυκτέρευση, αν ήσουν κοντά στο σπίτι. Δεν έχει κανένα στρατό ούτε γενέθλια ούτε γιορτή. Πάμε παρακάτω. Κάνει εγώ γενέθλια. Α, ναι. Και είχαμε πετύχει περίοδο εμπλοκής. Σα βγάλανε. Περίοδο εμπλοκής, δηλαδή τρεις μέρες μέσα. Αυτό θέλω να πω. Σε βγάλανε. Ωραία. Όχι. Και έπρεπε να μου γκρίξω για να με βγάλουν. Και, oh, ναι, γιατί μου και στα λελέ μου κιόλας, εντάξει, κανένα μήνα είχα για να απολυθώ. Α, εντάξει, αυτό ναι. Αφήσανε λογικά. Αλλιώς, ναι. Και ψιλομούγκρισα και μ' άφησαν. Να κύριε διοικητά, έχω γενέθλια. Όχι, ρε, τι διοικητά και εσύ, τέτοιο να έχεις. Αυτό που έβγαζε τις, έλα, τις υπηρεσίες. Βάλε με τώρα. Εμένα λέω πάλι τέταρτη μέρα σερία, έχω και γενέθλια σήμερα. Συγγνώμη, δεν το είχα δει. Μεγάλη μορφή. Σόλων. Μεγάλη μορφή, να είναι καλά που είναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Θα το πάμε λίγο χαλαρά σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, θα αναφερθούμε φυσικά σε ό,τι υπάρχει αθλητικό και μη. Ο Ολυμπιακός αυτοκτόνησε στο Κάουνας. Δεν αυτοκτόνησε. Πήγε καλά στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο πρώτο δεκάλεπτο. Τι να λέει αυτό ότι πήγε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Okay. Ξεκίνησε πολύ καλά. Έχει στο πρώτο ημίχρονο νομίζω 10 στα 16 τρίποντα. Δεν κατάφερε να ξεφύγει εκεί. Και αυτή η Ζαλγκίρις που παίζει σε ένα καταπληκτικό γήπεδο, το οποίο από ένα σημείο και μετά έφερε κατηφόρα. Κέρδισε με 81-73 νομίζω. Όχι, 82-75. Αν δεν κάνω λάθος το τελικό αποτέλεσμα, είτε για τον Ολυμπιακό, πώς θα γίνει κάποια στιγμή να μας στείλει ο Θεός σε αυτή την εδράρα. Αυτή τη στιγμή για μένα θεωρώ ότι είναι η κορυφαία έδρα στην Ευρώπη αυτή της Ζαλγκίρις. Δεν είναι νομίζω η αντικειμενική κρίση, είναι υποκειμενική. Ναι. Όχι. Οκ. Okay. Είναι ένα γήπεδο που χωράει περίπου 12-13.000 κόσμο, είναι κάθε φορά γεμάτο. Κάθε φορά γεμάτο όμως. Ωραία. Έχει καταπληκτική ατμόσφαιρα. Και όταν λέω καταπληκτική ατμόσφαιρα, μην έχετε στο νου σας το δικό μας. Δηλαδή. Δεν μπαίνει ο Σπανούλης και του βρίζουν όλη τη μάνα, λέω για παράδειγμα. Η δικιά του. Έτσι. Αλλά έχει μια ατμόσφαιρα πάρα πάρα πολύ ωραία. Και όταν παρακολουθεί το παιχνίδι και σήμερα μπορούσε να το καταλάβει. Μεγάλη εμπειρία. Κάποια στιγμή να πάμε εκεί πέρα. Πώς θα πάμε, δεν ξέρω. Με την εθνική ομάδα. Ξέρω εγώ. Ποτέ. Ομάδα λοιπόν. Στην Ιαπωνία και είναι από εδώ. Μουρελί έχω ρε φίλε. Στο τσάκτερ τη χαρά θα μπει τα βάτια. Θα φιλήσει χέρι και όλα γνωστά. Στο μεταξύ παίζει ρε φίλε η ΕΡΤ. Παίζει Peaky Blinders και είναι στην προτελευταία σεζόν, μάλλον που έχει εμφανιστεί ο. Πώς θα λέγαμε αυτό το επιόρεση, ο Μπρόντι. Έντριαν Μπρόντι, πώς λέγεται. Μπρόντι και παίζει τον θρυλικό Λούκα Τσανγκρέτα. Είναι καταπληκτική αυτή η σεζόν. Καταπληκτική αυτή που παίζει από το Peaky Blinders. Το οποίο το έχει δει, Νικοπαδόπουλε. Το είχα ξεκινήσει, το άφησα όμως. Να το συνεχίσει, φίλε, γιατί είναι καταπληκτική σειρά. Και όπως λέει ο φίλος ο Νίκος που του στέλνουμε και τις ευχές μας για τη γιορτή. Χρόνια του, πολλά να το πούμε το αδελφού. Σπίτι χωρίς Νικόλα, πίτσα χωρίς κόλλα. Λοιπόν, πάμε στο break. Τι κάναμε, κομπίζα αγόρα, φίλε. Ναι, γιατί με τα Νικολή, Νικολή και καπετάνη Δερτιλή μα ρίμαξε. Κάτσε ρε Νικόλα, τραγούδι για Νικόλα να βάλουμε. Δηλαδή, λίγο Ντένε, ρε φίλε. Άκου λίγο, άκου λίγο, δώσε λίγο, Τζόνι. Εδώ είναι η Ζαγόρα τώρα που να είναι βγαίνει ο κύριος καθηγητής. 870. Άκου λίγο Ντένις, ρε φίλε, άκου λίγο. Τρομερός. Ντένις Φερέρ, ρε φίλε. Τρομερός, άμα θες το λες και τρομερό. Δεν το ξέρω. Χαιρετούμε τους φίλους Βαγγελικούς που είναι πάντα εδώ στο Instagram μαζί μας. Δεν θα άνοιγα live. Αλλά για να δεις τι είναι το ραδιόφωνο, Νίκο Παπαδόπουλε, ειδικά πλέον με το ίντερνετ. Έτσι, ίντερνετ. Εντάξει, όπως λένε το ραδιόφωνο που σου κάνει παρέα. Αυτό ρε φίλε, δηλαδή μία σιρούλα άκουγε, ωραία που έλεγα την ιστορία πριν για τα γενέθλια. Μου έστειλε χρόνια πολλά και αυτά και μου λέει συγκινήθηκα. Και του λέω για σένα και μόνο φίλε που βρίσκεσαι στο Λονδίνο. Φίλε Σπύρο, να είσαι καλά. Γεια σου, ρε Σπύρο. Θα ανοίξουμε ένα live, ρε φίλε, έτσι γιατί παρέα. Κατάλαβες. Γιατί το ραδιόφωνο είναι παρέα, φίλε. Είναι δηλαδή, γλυκό το ψωμί τη ξενιτιά. Την ώρα που εσύ εντάξει, κάθεσαι εδώ και καβλαντίζεις, ο άλλος μπορεί να κόβει κρεμμύδια. Εντάξει, και να είναι κάπου και να. Έτσι. Στη Γερμανία, για παράδειγμα. Και είναι και από τα μέρη. Εκεί που θα άκουγε Στέλιο Καζατζίδη, σου λέει κάτσε να βάλω εγώ στο φιλαράκι. Κάπου και ξενιτιά. Ακριβώς. Είναι και από τα μέρη μου κιόλα. Ακριβώς. Από τον εξωτικό τρίλοφο. Ναι, την τρίλοφο στην Περαιά. 5 λεπτά, μια κατηφόρα. Νομίζω πηγαίνει και αυτό στο γνωστό περιφερειακό τριλόφου που έχετε. Περιφερειακό τριλόφου. Γιατί εγώ φίλε έχω ζήσει τρίλοφο. Έχω ζήσει τρίλοφο by night, εντάξει. Α, έχει πάει στο γνωστό μαγαζί πάνω σε μικρό δρόμο. Βεβαίως, εξαιρετικό. Βεβαίως. Μια φορά έχουμε πάει εκεί πέρα με τον Γιώργο τον Ζάχο. Καλή του ώρα, δεν ξέρω. Ευχαριστούμε για τα χρόνια πολλά, παιδιά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε πάει με τον Γιώργο τον Ζάχο και παραμονή πρωτοβουλία. Μας περιμένει ο Σπύρος για ματσάκι NBA Λονδινάκι, λέει. Καλή φάση. Καλό. Καλή φάση. Το λέει ο θα βγάλουμε ένα κονδύλι. Γιατί όχι, βγάλουμε να καλέσετε. Γεια σας και από εδώ φίλοι, έχουμε και από εδώ φίλοι και από εκεί φίλοι. Θα μας καλέσετε με γεια και στο live του Νίκου Παπαδόπουλου. Έτσι, γεια σας. Α, ωραία το βαλισίγιο, ωραίος. Μ' αρέσεις. Γεια σας και σας, μην νομίζετε ότι κοιτάω εκεί. Από εκεί είναι δικό μου, γι' αυτό. Δεν είναι τίποτα, γεια σας. Λοιπόν, και έχουμε πάει με τον Γιώργο Ζάχ παραμονή πρωτοχρονιά σε εκείνο το μαγαζί, το θρυλικό στον τρίλεφο, πάρω στο κεντρικό. Ναι. 10 η ώρα. Είχε και ένα after πολύ βραδύ. 10 το οποίο δεν ήταν στο κεντρικό. Και έχω πιάσει εγώ τώρα τη μόνη που να μην το κάνετε. Να μην το κάνετε. Τέτοια, παιδιά, εντάξει, το είχα πιει λίγο όχι, παραπάνω. Όχι, απόψε οδικό κρακ, ρίχνει μέσα το ποτήρι όπως έτσι ακριβώς, λοιπόν. Μας βλέπει κι άλλος
γνωστό τριλόφο, ο οποίο είναι και αυτό στο εξωτερικό, στην Αθήνα. Δεν ξέρω, τον έχω χάσει που είναι αυτό. Γιατί όλοι φεύγουν από εκεί. Βλέπει τώρα, δεν ξέρω. Τι έχουμε εμεί στην Περιά, ρε φίλε. Όλοι φεύγουν από εκεί και εμεί μένουμε εκεί. Τι τρίλοφο by night θέλει ο άλλο. 10 σπίτια, 9 χωράφια. Ναι, έχει. Ναι, αλλά έχει ποιοτική βραδινή ζωή. Είχε. Τότε, την μια φορά που είχα πάει. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ακόμα ανοιχτό. Νομίζω κάτι το έχουν αλλάξει και το έχουν κάνει. Άλλαξαν όνομα. Ρε φίλε, δεν ήταν το γνωστό μαγαζί εκείνο. Εκείνο τράβηξε. Μετά το after ήταν όλα τα λεφτά. Όχι, το after δεν το after, το οποίο δεν θυμάμαι πώ το λένε. Παραμονή πρωτοχρονιά εξαιρετική. Εμεί είχαμε μεθύσει πριν από τώρα. Έχουμε reunion στο live μέσα. Ο ένα από το Λονδίνο, ο άλλο από την Αθήνα, τώρα θα γίνει πανηγύρι με το τρίλοφο. Θα βγάλει υπηρεσίε, τι. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Όχι, ο άλλο που σου λέω είναι και δικό γνωστό. Πρώην συνάδελφο. Αλλά δεν ξέρω πού είναι, τον έχω χάσει. Στην Αθήνα, στην Γερμανία, δεν ξέρω. Με αυτόν τα πίναμε παραμονή πρωτοχρονιά. Ναι, ναι, ναι. Τρίλοφο. Ναι. Τότε ήταν εκεί native guy. Τότε ήταν native guy, ναι, σωστά. Ναι. Τι γίνεται. Αυτό ευχαριστούμε στα παιδιά μα, θέλετε χρόνια πολλά. Καλή φίλη. Ευχαριστούμε πολύ. Και από εδώ. Και από εδώ. Υγεία σε όλου. Και από εδώ. Ναι. Πολύ υπομονή να έχουμε. Αρκετή χρειάζεται. Και όση υπομονή κάνουμε, να μα τη δώσει πίσω ο λεφτό. Ο λεφτό. Να μα τη δώσει πίσω ο Θεό σε λεφτά. Αυτή είναι η καλύτερη ευχή. Ο λεφτό σε θεά. Όση υπομονή κάνουμε σε όλα τα επίπεδα, να μα τα στείλει πίσω ο Θεό σε λεφτά. Δεν θέλουμε πολλά, δεν θέλουμε λίγα. Θέλουμε μια μεσαία κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, την οποία νομίζω ότι ψηλο. Πάμε να βρούμε, ρε παιδί μου, για να είμαστε καλά. Και, και η Νόβα είναι μαζί μας και μας στέλνει χρόνια πολλά. Α, εξαιρετικά. Και συνάδελφοι από την Νόβα. Εξαιρετικά. Εξαιρετική δουλειά γίνεται εκεί. Εξαιρετική δουλειά γίνεται εκεί. Βεβαίως. Στα pre-game των αγώνων και στα post-game. Πραγματικά οι συνάδελφοι τα δίνουν όλα και είναι κάτι που πραγματικά μας. Τζον και Γιουτζίν. Ανεβάζει πολύ ψηλά το επίπεδο. Πολύ ψηλά. Ειδικά κάποιοι νέοι συνάδελφοι. Και οι νέοι βεβαίως, φυσικά. Εκείνοι και δεν ανεβάζουν πολύ ψηλά το επίπεδο. Είναι, ρε παιδί μου, η επόμενη γενιά. Είναι next generation. Έτσι, έτσι. Αυτό ακριβώς. Όχι την παλιά τα πάνε πίσω, έτσι μην μπερδευτούμε. Απλά κάποιοι νέοι συνάδελφοι στην Νόβα πραγματικά δηλαδή. Αλήθεια είναι. Δίνουν έναν άλλο τόνο. Αλήθεια είναι. Για πες τώρα. Και μια άλλη διαφορετική παρουσία έξω από το αποδυτήριο του Βικελίδης. Ναι. Κάποιες φορές. Έτσι είναι. Θέλω λίγο να δηλώσω ότι η φίλη Βαγγελική μόνο μία συμμετοχή βλέπω μέχρι τώρα και αυτό με προβληματίζει αρκετά, είναι η αλήθεια. Ναι. Έτσι. Έχουμε φυσικά καλησπέρα και από την όμορφη Στουτγκάρδη, όπως κάθε φορά όταν κάνουμε live από το φίλο Δημήτρη. Γεια σου, φίλε, στην όμορφη Στουτγκάρδη. Για πες, Νίκο Παπαδόπουλε. Τι να πω, ρε φίλε. Εντάξει. Είναι νομίζω η εορτή, η σημερινή, που σηματοδοτεί την έναρξη. Τη περίοδο των Χριστουγέννων. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Μεγάλη αλήθεια είναι. Σήμερα ξεκινούν τα Χριστούγεννα, να ξέρετε. Από τη δικιά μας γιορτή. Τη γιορτούλα μας. Τη δικιά μας τη γιορτούλα. Όλος. Ξεκινάει η γιορτή. Άιντε, χρόνια πολλά. Γλυκά, φαγητά το ένα το άλλο. Και μετά σιγά-σιγά δεν πάμε στο έχει μεγάλο διάστημα να μεσολαβεί μετά. Εντάξει. Οπότε εδώ. Ειδικά για κάποιους που την άλλη εβδομάδα έχουν φάση με γενέθλια, α πούμε, κτλ. Είναι, ρε παιδί μου, γεμάτες ημέρες. Κάθε εβδομάδα έχουμε και κάτι να πραγματευόμαστε. Γίνεται, παίζουμε μπαλίτσα. Καλούδι, φίλε μου, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Αχ, και η Δώρα μας στέλνει. Γεια σου, Δώρα. Αγαπημένη. Γεια σου, Δώρα. Καλή μου φίλη. Για πες. Είναι, ρε παιδί μου, είναι η μέρα. Σήμερα ξεκινάει η περίοδος. Από σήμερα, δηλαδή, πρέπει να έχω στο σπίτι με μελομακάρονα και τέτοια. Εμείς τα έχουμε βάλει ήδη εδώ και δύο εβδομάδες. Δεν είναι. Και έχω αρχίσει τα βαριά μετά. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτή τη τακτική. Δεν γίνονται και λίγο για τον τοίχο μετά. Αλλά έχω τον αδελφό μου που μόλις θα δει να βγει στο ζαχαροπλαστία φέρνει ένα κιλό σοκολατένια. Σπύρο! Ένα κιλό απλά. Σπύρο, καλέ μου φίλε που είσαι σεφ και είσαι στο όμορφο Λονδίνο, ενημέρωσε μας λίγο. Είναι ζαχαροπλάστης. Και μπορεί να είναι και πάστρι σεφ, δεν ξέρω, ρε φίλε. Σεφ είναι. Λοιπόν, να μας πει τι γίνεται, πότε πρέπει να πάρουμε μολομακάρονα και κουραμπιέται σπίτι. Έτσι. Με αρκετό μύγδαλο. Στάσου. Και εσύ είσαι Χριστουγεννιάτικη, καλή ροή. Ναι, και εσύ είσαι Χριστουγεννιάτικη. Βεβαίως. Πες και εσύ γενέθλια, όπως και ο συνάδελφος εδώ. Έτσι. Πότε είναι της Φάσκιον. Σε μία εβδομάδα. Από τώρα? Ναι. Πέμπτη αυτή Παρασκευή, εγώ. Ναι, ναι. Τελειώσαμε. Φοβερό. Από κοινού πάρτι. Θα ρημαχτούμε στο κέρασμα. 100%. Τάχ. Τάχ. Δεν με. Όχι, φίλοι, γιατί. Θα κεράσουμε. Ναι, θα κεράσει. Για πες. Στις γιορτές σας, προσέξτε λίγο, εσείς που ακούτε έτσι. Να είστε αρχόντι. Στις γιορτές σας, γιορτή, γενέθλια κτλ. Θα είστε κυμπάριδες. Αρχόντι, μην είστε λοιπόν, λινάτσες. Αυτό. Δεν θα σα καρμογεί. Οι γιορτές είναι για τους αρχόντους. Εντάξει. Ναι. Θα πάρετε και εσύ γιορτή και σαν γενέθλια. Δεν θα μετράτε λεφτά. Όσα είναι, θα πάρετε. Εντάξει. Έτσι πρέπει. Για να ευχαριστείτε και τους άλλους που σας λένε μια ευχή και ένα χρόνια πολλά. Και να απαντάτε σε αυτούς που σας στέλνουν. Ναι. Εντάξει. Μην θέλετε να μην απαντήσετε μετά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Ναι. Σιγά, μωρή. Ποιο είσαι. Ναι. Η Μαντόνα είσαι και δεν μπορείς να απαντήσεις. Σιγά. Ευχαριστώ πολύ. Φλαράκι μου, αδελφέ μου, να είσαι καλά και σε ό,τι επιθυμείς, οικογένεια, αν έχει, αν δεν έχει. Είχα δουλειά, δεν προλάβαινα. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Okay. Απάντησε και στο καθένα μα. Μια φορά το χρόνο είναι. Ναι. Τι θα πάθεις. Και δεν σου στείλανε εκατομμύρια να πει ένα. Έμα. Γεια σας. Ακόμα και εμείς που είμαστε λίγο celebrity, λίγο. Λίγο. Απαντάμε. Είμαστε λίγο δημόσια πρόσωπα. Ναι, σίγουρα. Κάνουμε και σελίδα. Public. Εδώ ρε φίλε, τέτοια. Πώς τη λένε η δικιά σου η. Ποια. Πώς και θα πει να μας βλέπουν. Αυτή από τον Next Top Model, ρε. Η Μέγκη. Είπε σε εσά στα μάτια ότι είναι δημόσιο πρόσωπο, ρε φίλε. Είναι. Άμα η Μέγκη Ντρίο. Μιλώνει δημόσιο πρόσωπο. Μα είναι.
Δεν θα δηλώσουμε εμείς. Είναι ρε φίλε. Μα είναι η Μέγκη Τρίου, ρε φίλε. Έχεις εσύ τα λεπτά της Μέγκη Τρίου τα τηλεοπτικά. Τα έχεις και εσύ. Δεν όχι, τα έχεις, δεν φίλε. Έχω. Αυτό λέμε. Αλήθεια, αυτό λέμε. Δεν έχω τηλεοπτικά χιλιόμετρα. Ναι. Ναι. Ο Σπύρος μου στέλνει ξεκίνα και τρέχα να πάρεις μελομακάρονα. Ναι. Αλλά μετά άλλαξε την καρέκλα στο στούντιο. Α, δεν θα χωράω, φίλε. Είναι επίσης να ξέρετε. Ωραίο κομμάτι αυτό, το ξέρω. Είναι επίσης να ξέρετε. Γιατί άλλαξε τελείως το άλλο κιόλας. Και δεν το ακούσαμε όπως έπρεπε. Πολύ επικίνδυνη περίοδος ο Δεκέμβρης, εντάξει, για να φουσκώσει η κυλίτσα. Υπάρχει έτοιμο από σένα να στείλεις τρουφάκια σε ταχυδρομικό κώδικα. Τι να στείλω? Τρουφάκια σε ταχυδρομικό κώδικα. Τρουφάκια σε ταχυδρομικό κώδικα. Τρουφάκια, ναι. Για τα γενέθλιά σου προφανώς. Μάλιστα. Ποια στηρίζουμε τελικά στο GNTM? Από ποιον, τον Γιώργο? Σπυρό. Δεν ξέρω, φίλε, ποια στηρίζω. Είμαι με τη Ρονάλντο. Μου αρέσει. Hero. Θέλω να βγει αυτή έτσι, γιατί από την πρώτη στιγμή μου είχε κερδίσει με μια ατάκα της. Με το άλλο να ευριάζω τόσο πολύ. Που όντως δηλαδή βγήκε μέσα από την καρδιά της και το έχουμε πει και εμείς όλοι αυτό. Και δεν μπορώ να πω ότι κάτι άλλο με ψήνει. Και η Εύη μου αρέσει. Η Εύη. Κάτι ακούγονται δύο πράγματα. Τζόνι, φτιάξε λίγο το. Κλείσε λίγο εκείνο από εκεί. Δύο πράγματα ακούω από πίσω. Έχει δύο μουσικές. Το... Η μία είναι λίγο χαμηλή, η άλλη πιο δυνατή. Ναι. Για κλείσε λίγο το ένα. Άνα, μπράβο. Τώρα κάτι κάνουμε. Οκ. Okay. Για πες. Εσύ ποια στηρίζεις, Νικοπαδόπουλε? Και η Εύη μου αρέσει, αλλά δεν νομίζω να την Εύη και την Άννα. Την Άννα Μανατίδου, εσύ, ε. Ναι. Που είναι και εδώ πέρα, σαν μικρή. Και, Εύη, και τα δύο είναι. Από εδώ, εντάξει. Ναι. Η μία είναι από τη Βέρεια. Βερόια. Ναι. Ποια η Εύη? Ναι. Η Εύη, ναι. Η άλλη είναι από εδώ, ντόπια. Έχουμε και άτομο του στενού μας, πολύ στενού μας κύκλου, που ήταν στο ίδιο σχολείο μαζί της με την Άννα, έτσι. Που είχε σαν όλο τότε μακρύ μαλλί. Εντάξει. Καλά, εντάξει. Και τώρα στο GNTM. Και εσύ ρε φίλε στο σχολείο έχεις μακρύ μαλλί. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν θέλω να το θυμάμαι. Αλλά δεν θέλω να το θυμάμαι. Κάποιοι όμως το θυμόμαστε. Το θυμόμαστε γιατί έχουμε δει εικόνα και μας έχει μείνει. Αλήθεια είναι αυτό. Ωραία χρόνια. Δεν ξεχνιέται. Ήταν τα χρόνια της επανάστασης. Λοιπόν, τότε και σε έκανε την επανάστασή σου, ε. Με το μαλλί, δύο χρόνια δεν πήγε ψαλίδι πάνω στο μαλλί. Ξέρεις όμως τι πρακτικό που ήταν. Για Μανατίδου, ξέρω ψωμί έρχεται εδώ η απάντηση από το φίλο. Για Μανατίδου, η Άννα. Ναι. Μπράβο, αδελφέ μου, έτσι. Άννα, Μανατίδου μόνο, Κέβι. Λοιπόν, εξής τι πρακτικό που ήταν μέσα στο σχολείο, συντάξει που έβαζε τα ακουστικά από κάτω και το ρίχνε και δεν φαινόταν τίποτα. Καλά, μωρέ, εντάξει τώρα. Και εμείς που δεν είχαμε μακρύ μαλλί, τα βάζαμε τα ακουστικά και δεν γινόταν τίποτα. Το βάζαμε από εδώ πίσω έτσι. Χωρίς να είναι και πολύ ψήρες τότε που είναι τώρα. Πιο χοντρά ήταν τότε. Εντάξει, ναι. Αλλά εγώ έχω το μαλλί, φίλε, και ήταν πρακτικό. Ναι. Σα θρησκευτικά βάρουσαμε. Ναι. Σα πια θρησκευτικά, βέβαια. Α, το πω. Ναι, αλλά θεολογική σχολή μετά ήσουν, φίλε. Ένα εξάμεινο. Γιατί μόνο ένα, Νίκο Παπαδόπουλε. Στα οποία δεν ξέρω. Θα το πω άντε. Να το πει, γιατί να το πει. Σα πια θρησκευτικά. Έχουμε come out, παιδιά. Μαζευτείτε, κάμερα εδώ. Δεύτερη ή τρίτη ηλικίου ήταν. Ναι. Λοιπόν, με... Δεύτερη ή τρίτη, είπε. Ναι, δεύτερη ή τρίτη ηλικίου. Με τον κύριο Ανδρουλάκη, εξαίρετο λοιπόν, κριτικό καθηγητή θρησκευτικών. Σε Μήμη Ανδρουλάκη, πολύ καλό και βιβλίο για το παπαντό έχει γράψει. Ναι, γνωστό σα. Δεν ασχολείται, ήταν άνθρωπο με τα θρησκευτικά λοιπόν. Mm-hmm. Και ο Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίο βαριότανε και είναι παιδί με ένα ανήσυχο πνεύμα και είχε μια δημιουργική τάση, είχα ξεκινήσει να γράφω στι ώρε που είχαμε θρησκευτικά ένα σενάριο ταινία. Τι λέει ρε φίλε. Αλλά τι ταινία. Ερωτική. Γεια, μίλα μας λίγο γι' αυτό. Η γνωστή και η Μανουέλα, τι. Τσοντάρα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ρε παιδί μου. Ναι. Ναι. Και είχα γράψει τις 4 σελίδες. Mm-hmm. Με story όμως τώρα μιλάμε. Εγώ το είχα τοποθετήσει στην Ελλάδα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τέτοια. Παρένθεση πάρει, ευχαριστούμε για τα χρόνια πολλά. Φίλε, όχι, δεν μυρίζει έξοδο. Απλά έτσι ήμασταν από πριν. Δεν έχει να κάνει κάτι. Παρότι. Κάτι είπαμε στη βλακεία μας πάνω, αλλά όχι, όχι. Είμαστε καλωτημένα παιδιά έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, και το είχα κάνει, ρε παιδί μου, με πλοκή, ωραία και τα λοιπά. Σταμάτησα όμως από μέσα μετά και το χάσαμε. Αλλά mm-hmm. η ιδέα υπάρχει ακόμα και το κόνσεπτ, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αν δεν πετύχουμε στη δημοσιογραφία και μας αποβάλλει. Το κόνσεπτ, ρε παιδί μου, ήταν normal ή είχε κάποια έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία. Story ήταν τοποθετήθη. Α, δεν ήταν αυτή που ξεκινάει, δηλαδή. Η ηρωίδα μας, ρε παιδί μου, όχι. Η ηρωίδα μας τοποθετείται μετά από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Α, τι λέει, εποχή κιόλα. Τι λέει ρε φίλε, εποχής. Εποχής. Και έβινε χύση. Ναι, λοιπόν. αλλά μετά έμεινε κάπου στη μέση. Σου λέω όμως, αν κάποια στιγμή αποβάλλει δημοσιογραφία, ναι. Έτσι, μπορεί... Σε ξεράσει δηλαδή. Με ξεράσει δημοσιογραφία. Κατάλαβες έτσι. Λοιπόν, και το αθλητικό ρεπορτάζ, τότε μπορεί να ασχοληθούμε με αυτό. Να πάω στον κύριο Συρνάκη, κύριε Συρνάκη, έχω ένα σενάριο. Ξέρεις ότι προχθές τώρα που λες, κύριε Συρνάκη, καθόμαστε το απόγευμα ναι. Και έχει μια εκπομπή ο Skype που λέγεται Θαλασσόλογη. Την έχεις δει ποτέ? Όχι. Είναι καλό χαβαλέ γιατί είναι ναι. γυρισμένη το καλοκαίρι και είναι ναι. ο Δρυμονάκος. Ένας τύπος που είναι πάστρι σεφ από τη Σουηδία, παοξής, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ναι. Και μια τύπησα ακόμη. Ναι. Οι οποίοι είναι σε ένα ιστιοπλοϊκό, κανένα μήνα περίπου.
Και πηγαίνω σε διάφορα νησιά, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, σου δείχνουν διάφορα πράγματα. Είναι πολύ ωραία εκπομπή. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Okay. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση σταματάνε στην Τήλο στο προηγούμενο επεισόδιο. Πάμε στην Τήλο, βλέπω ένα τύπο εκεί πέρα καραφλό. Κάτι μου θυμίζει. Ο οποίος έκανε εκεί πέρα μαθήματα στην Τήλο, τώρα άκου εσύ. Οπα, οπα. Έκανε μαθήματα calisthenics, καλλισθενική γυμναστική. Δηλαδή, τι είναι καλλισθενική. Έγινε τρόπος γυμναστικής, τέλος πάντων. Τον βλέπω, λέω, αμάν, ο Ζαφύρης Ντούρος. Και μετά από λίγο, λέει και ο άλλος στην εκπομπή ότι από κάτι που θυμίζει κάτι τώρα κάτι άλλο, μιλάει μαζί του και ήταν ο Ζαφύρης Ντούρος, ο οποίος έχει πλέον αποσυρθεί στην Τήλο. Έχοντας γράψει πολλά χιλιόμετρα έτσι, ναι. Σε αυτό το κομμάτι το οποίο γράφει σενάριο ο Νίκος Παπαδόπουλος, τέλος πάντων έγραφε όταν ήταν μικρός. Ναι. Ωραία, και τώρα κάνει εκεί καλλιστενική γυμναστική. Μάλιστα. Με πάρα πολλές γυναίκες. Φίλε. Με πάρα πολλές γυναίκες. Βεβαίως. Δεν λέγεται Ντούρος ο άνθρωπος, επειδή τον Ντούρος ήταν καλλιτεχνικό του προφανώς. Με αίμα και υδρότα, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ήταν ο θηλυκός στο Δεν μπορώ, κυρία Μαριάννα. Δεν μπορώ, κυρία Μαριάννα. Πώς το κάνει εκεί, ρε φίλε. Τι θυμάσαι, την Ντούβλη. Ναι, ναι, ναι. Την Ντούβλη, ρε φίλε. Τι πράγματα έχουν γίνει σε αυτή τη ζωή. Δεν μπορώ, κύριε Μαριάννα. Δεν μπορώ, κύριε Μαριάννα. Αυτό για το Δημήτρη κλείσε την κάμερα. Ναι, δεν είναι άλλο. Okay. Εκείνο είναι ερασιτεχνικό, εντάξει, οκ. Okay. Έχει βάλει λίστα Ζαγόρα τώρα γιατί. Ναι, ναι. Δεν παίζει από το YouTube αυτό ο Τζόνι. Τη λίστα του Γιώργου έχει βάλει. Γιατί παίζει κομματάρα και είναι My Mind τώρα. Ναι, ναι. Τι λίστα έχει βάλει τώρα πίσω, Ζαγόρα έχει. Όχι, από εκεί παίζει. Μπράβο. Ωραίο. Και αυτή η κομματάρα που παίζει. Δεν μπορώ, κυρία Μαριάννα. Δεν μπορώ, κυρία Μαριάννα. Ζαφύρης Ντούρος, ρε φίλε. Και κάνει καλλιστενική γυμναστική στην Τήλο. Άκου εσύ τώρα. Κάτσε, ρε. Αυτός δεν είναι παντρεμένος με αυτή την. Πώς τη λένε, Ινα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ινάκη Πουτζίκη Αρναούτογλου. Μπορεί, δεν ξέρω. Νομίζω, ναι. Απλά ο άνθρωπος είναι από εκεί, έτσι. Δεν είναι ότι βρέθηκε στην Τήλο ξαφνικά. Α. Από εκεί είναι η καταγωγή η του, ας πούμε. Που είναι, καλή ερώτηση, φίλε. Δεν έχει απάντηση όμως. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Πρέπει να είναι κάπου εκεί πέρα προς τα κάτω, προς Σύμη, Ρόδο. Πω από τώρα μπορεί να έχω πετάξει μια κοτσάνα. Εύκολα. Ναι. Μας πάρει κανένας και δεν είναι. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος για που είναι. Γενικά εκείνα τα νησιά όλα. Ναι. Πρέπει να δω χάρτη για να τα θυμηθώ. Ενώ στη γεωγραφία είμαι καλός. Δεν είμαι ποτέ. Στα νησιά πρέπει σίγουρα να τσεκάρω χάρτη γιατί δεν έχω. Δεν ξέρω. Χάνω τον προσανατολισμό μου στη θάλασσα, μάλλον. Τι να πω. Δεν θα μπορούσα να γίνω καλό ιστιοπλό. Θαλασσόλικο, δηλαδή δεν θα ήσουν. Δεν θα μπορούσα να είναι καλό ιστιοπλό, μάλλον. Μάλιστα, ξέρω εγώ. Ναι. Το αζιμούθιο, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το βρω εύκολα. Το αζιμούθιο. Την πηξίδα. Το αζιμούθιο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, χαιρετούμε όλου του φίλου του Instagram να μα στέλνουν μηνύματα. Να είστε καλά, παιδιά. Από παντού. Βαλόμαστε από παντού. Θα πούμε τίποτα αθλητικό στην πορεία. Θα πούμε, ρε φίλε, γιατί είναι τι αθλητικό είναι ο Σωμάκι δεν έχει τίποτα. Ο Ολυμπιακό έχασε το Κάουνα. Ο Άρης προετοιμάζει για τον Ατρόμη. Το πάω για τη Λάρισα. Μπάσκετ, Άρης, ΑΕΚ, Λαύριο Πακ. Τελειώσαμε. Άντε. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Για την επόμενη ώρα τι θα πούμε δηλαδή. Έχασε ο Κερακλής το Βόλιο 0-3 την Μπενφίκα. Γεια σα. Έχασε. Έχασε, ναι. Γενικά οι ομάδε στο Βόλιο δεν πηγαίνουν καλά στην Ευρώπη. Τη πόλη. Φιλόλο με την Μπενφίκα έπαιζε. Δεν έπαιζε μετά, φίλε, μετά άσπρα χώματα. Η Μπενφίκα του Βόλι. Δεν ήταν νίκη μεσημερίου που λέγαμε χθες. Δεν ήταν Νίκο Μηδινό. Τρέχω στα γαράδων. Αρδαμέρι. Ναι. Γιάννη ήρθα. Γιάννη. Το Παπαδόπουλο, ρε. Που έγραφε και σενάρια. Μπράβο. Τα έχει κάπου κρατημένα αυτά. Δεν μπορώ να τα βρω. Τα ξέρει πόσα χρόνια τα ψάχνω. Σε βιβλίο ήταν γραμμένα ή σε τετράδιο. Έχω κρατήσει τα πάντα του σχολείου. Ναι. Από το Λύκειο ειδικά. Τετράδια και τα λοιπά, κουλουπού και τέτοια. Επειδή είμαι αμνηστικά συγκεκριμένα από εκείνες τις τάξεις. Κάπου τα έχω μένα σίγουρα, αλλά θυμάμαι ακριβώς τι έγραφα. Ήταν τέσσερις σελίδες. Μοιράσου το μαζί μας. Δεν έγραψα, ρε φίλε. Δεν θες να πάρει κανένας την πατέντα. Δέκα σελίδες. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Είμαστε στο σενάριο. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, για ποιο λόγο το σενάριο αυτό είχε να κάνει αμέσως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό με προβλημάτισε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μου κόλλησε, παιδί. Γιατί όχι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, α πούμε, ή πριν. Εγώ στο Λύκειο, ρε παιδί μου, ήμουν λάτρης ιστορίας. Πολύ, ήταν αγαπημένο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και ήμουν και καλός. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τα φιλιά μου στην κυρία Χατζή, εξαιρετική καθηγήτρια. Ναι. Λοιπόν. Και δεν ξέρω, για κάποιο λόγο μέσα σε φλασιά λέω θα το τοποθετήσω εκεί πέρα. Γιατί εγώ λέω. Γιατί θυμάμαι του μάτσε του δικού μου του κολλητού που κάτι τώρα μπορεί να βλέπουν κιόλα. Εγώ λέω. Δεν θα έχω μια πλητσόντα, λέω. Ναι, ωραία. Γιατί όμω αμέσω με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν πιο χαλαρά τα ήθια. Σου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Με κεντρίζει το ενδιαφέρον. Γιατί... Γι' αυτό, ρε φίλε, το έκανα. Ότι τι θα κερδίσω, ας πούμε. Ήθελα να κάνω μια ταινία εποχής. Καταλαβες. Και ήθελα παράλληλα με το ερωτικό να παρουσιάσω κάτι ιστορικό. Και να παρουσιάσω ποια ήταν η επόμενη μέρα, ρε παιδί μου, μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο κτλ. Στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, γιατί πρόσεχε, δεν δραματίζεται μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Δραματίζεται στη Βουλγαρία κατά κύριο. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχαμε φίλοι, οπότε. Κατάλαβες. Λοιπόν, στη Βουλγαρία δεν δραματίζεται. Στη Βουλγαρία. Βεβαίως, Νίκο Μοσκοβίτη.
Έτσι, που τότε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πολύ δυνατή. Και παραμένει. Και παραμένει. Προφανώς. Εσύ άλλαζε. Ναι. Λοιπόν, κατάλαβες. Και είναι, παιδί μου, ιστορία μιας νεαρής Ελληνίδας. Μπράβο. Μπράβο. Εντάξει. Απλά σου λέω. Δεν μπορεί να μας πεις την ιστορία, οκ. Okay. Δεν θέλω. Το καταλαβαίνω, θέλω. Γιατί μπορεί να το πάρει κάποιος άλλος για να το κάνει δικό του. Ναι, okay. Αγίου ο Σιρινάκης παρουσιάζει τη... Ναι, απλά μου έκανε εντύπωση το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το αμέσως το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κατάλαβες αυτό. Το πρώτο. Το θέμα μου. Το πρώτο, είπες τελικά. Το πρώτο. Μάλιστα. Το πρώτο, όχι το δεύτερο. Οκ, εντάξει. Ήδη λοιπόν. Ανακαλύπτει κανείς. Πάμε στο break. Χαιρετούμε τους φίλους στο Instagram, μας κάνουν πολύ καλή παρέα. Κλείνουμε το live. Έτσι. Γιατί αν συνεχίσουμε το live ναι, δεν θα πάει πανηγύρι μεγάλο. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε περίπου 5-6 λεπτά μετά το διάλειμμα για δεύτερη ώρα. Σάρα, είμαστε τώρα σε μια παραλία. Καλοκαίρι, έτσι. Ιούλιος. Εκεί στα μέσα Ιουλίου και λίγο πιο μετά που σκάει πολύ ζέστα. Έτσι. Είναι γύρω στις 3.30-4 το μεσημέρι τώρα, παιδί, με αυτό το τραγούδι πάντα, έτσι. Φίλοι, δεν έχουν πεθάνει πλέον αυτά. Παντελίδη παίζει πλέον στα μπιτσπάρ. Ωραία. Όχι, εγώ σε αυτό πηγαίνω, ρε φίλε, παίζει ξένα. Όχι. Λοιπόν, έχεις μια σολ, έτσι, στο χέρι. Σολ. Μια σολ. Τι σολ, ρε φίλε. Μια σολ. Νερό είναι η σολ, ρε φίλε. Την άλλη πώς τη λένε, ρε. Που είναι η ίδια στα τσόλ. Κορώνα. Κορώνα, λοιπόν. Κορώνα στο άκου, χέρι. Άκου. Σαν την old school house δεν έχει. Δηλαδή ο Ντένις είναι κορυφαίος ο Ντένις. Έχει Θεσσαλονίκη 500 φορές, δεν πειράζει. Δεν έχω ακούσει 3 φορές από κοντά. Σκέφτομαι να ξαναπάω και τώρα που έρχεται. Αν και νομίζω ότι και αυτός έχει λίγο πιο νεωτερικό τώρα, αλλά πιο παλιά ήταν. Τέλος πάντων. Ντένις Φεραίρε, φίλε, Touch the Sky το τραγούδι για όσους ακούει. Και γουστάρει αυτό το είδος μουσικής. Σύνη Παπαδόπουλε, λίγο στη μουσική με προβληματίζει. Δηλαδή, ενώ. Ακούστε, ρε παιδί μου, είσαι του καρά, α πούμε, ρε παιδί μου. Άκουσαμε. Όπως έχεις εκμυστηρευτεί. Ολοκλήρωσε σκεπτικός. Έχεις αποδειχθεί. Mm-hmm. Θα ακούσεις και λιγότερο και θα σε ψήσει, θα σ' αρέσει. Δεν είναι δηλαδή ότι. Άκουσαμε λίγο. Θα το σοβαρέψω λίγο. Λοιπόν. Η μουσική είναι θέμα διάθεσης. Σωστά. Έτσι. Μπορείς να ακούς λαϊκά τη μια φάση, ας πούμε, και μπορεί να ακούς rock ή house, ας πούμε, ή. Έντεχνο, οτιδήποτε άλλο. Είναι ανάλογα με τη φάση, την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, έτσι. Και είναι ανάλογα και το πού θες να ταξιδέψεις. Όπα! Πού να ταξιδέψω, ρε φίλε. Γιατί πρόσεξε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Ναι. Λίγο ναι. Η μουσική. Ναι. Κάτσε, εγώ είμαι δηλαδή κολλητά με το μικρόφωνο. Η μουσική σε ταξιδεύει. Η μουσική δημιουργεί στο μυαλό σου εικόνες. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Και ταξιδεύεις μέσα τη μουσική. Ανάλογα το είδος, βέβαια. Δηλαδή τώρα εσύ με αυτό το τραγούδι έχεις ταξιδέψει, ας πούμε. Εγώ είδες, ήδη ταξίδεψα εμένα, εσένα και το κοινό σε μια παραλία μέσα Ιούλη. Εγώ νομίζω ότι το τραγούδι αυτό δεν είναι για αυτή τη φάση. Γιατί παίζει τώρα νομίζω είναι για 6:30-7 το πρωί. Και εκεί μπορεί να εντάξει, είναι μια λεκδοχή δική σου αυτή, οκ. Okay. Κατεβάσει τις Παναγιά στα μάτια. Και ό,τι έχει γενικότερα. Το σώμα σου, επειδή έχει πει τόσο πολύ κινείται μόνο του. Ναι. Και εσύ δηλαδή κινείται από τη μέση, από το λαιμό και κάτω βάλω, κινείται το σώμα. Μετά μια άλλη, θα τη βάλω τώρα. Ναι. Να ακουστεί μετά από αυτό, που επίσης είναι κομματάρια για τη δουλειά. Πες εσύ. Α, έχω κι εγώ ένα. Έλα. Νίκο, περίμενε. Βάλε αυτό πρώτα, σε παρακαλώ, περίμενε. Περίμενε. Πρώτο πάνω. Λοιπόν. Το ξέρεις. Ενέρφη. Εντάξει, οκ, okay, αδελφέ μου, okay. Βάλε και αυτό. Λοιπόν, εδώ ο Νίκος Μοσκοβίτς κανονίζει έξω τα της μουσικής. Λοιπόν. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας σε FM1 στο 54526. Μπορείτε να καλείτε επίσης για να μας ευχηθείτε on air, έτσι, φίλες και φίλοι του Λίμπερο και του Μπαλαντέρ, μέχρι τις 12 που θα πάμε μαζί. Λοιπόν, να μας πείτε και τις εμπειρίες σας από την πόλη σήμερα. Πώς ζήσατε αυτή την εξαιρετική κατάσταση στο κέντρο. Κάποιοι δουλεύατε κιόλας, κάποιοι είπατε να βγείτε μια βόλτα, δεν τα καταφέρατε. Κάποιοι μείνατε σπίτια σας και νομίζω ότι κάνατε και την καλύτερη επιλογή εδώ που τα λέμε. Αλλά τώρα γενικά και εμείς κάνουμε χαβαλέ και λέμε τα δικά μας. Έχει γίνει εξαλασμός. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα γενικότερα για ανθρώπους οι οποίοι μένουν εκεί κοντά. Για ανθρώπους οι οποίοι έχουν μαγαζιά. Εκεί πολύ κοντά. Βασικό. Επίσης κόσμος χάνει μεροκάματο σήμερα. Δηλαδή εγώ το απόγευμα όταν κατέβηκα κατά τις 5 ώρα που ήταν,
ένα ας πούμε μεγάλο πολυκατάστημα. Μου έκανε εντύπωση γιατί αυτό το πολυκατάστημα πάνω στη Τσιμισκή έχει πάρα πολλά λαμπάκια. Και όπως κατέβηκα, τα λαμπάκια ήταν κλειστά και λέω ρε, εσύ τι γίνεται. Και ποιο δεν είναι. Και βλέπω, όχι, το συγκεκριμένο επειδή είναι 8 όροφοι, έχει τα λαμπάκια από πάνω μέχρι κάτω, ρε παιδί μου, που φαίνονται. Και ψήκωσα το βλέμμα μου και δεν βλέπω τα λαμπάκια και βλέπω ότι είχε από κάτω στόρια. Δηλαδή, δεν ξέρω αν δεν άνοιξε καθόλου σήμερα, αλλά το απόγευμα ήταν κλειστό. Δηλαδή, υπάρχει κόσμο που είχε ημεροκάματο σήμερα, έτσι. Είτε το μαγαζί είναι δικό του, είτε δουλεύει σε μαγαζί. Έτσι. Είναι μέρα πολύ δύσκολη και περίεργη για όσους τέλος πάντων δεν μπορούν να την αποφύγουν. Ναι. Έτσι. Τώρα εμείς είμαστε στο στούντιο και κατεβήκαμε πιο νωρίς. Εντάξει, βολευτήκαμε. Αν και εσύ έτρωγες καμιά πίκρα, είχες κανένα 2 ώρες να κατέβεις από την Περαία. Καλά, δεν είναι ότι θα κελάδι. Ναι, ρε φίλε μου, εννοώ να σου έλεγε ότι είναι κλειστή η Εγνατία. Κλειστή, τα δε φύγει από πάνω. Κοίτα. Καταλαβαίνεις. Εγώ δυστυχώς δεν σκέφτηκα πώς θα έπρεπε να σκεφτώ. Γιατί η λογική έλεγε την ώρα που κατέβηκα εγώ πριν τις 5, γιατί πριν τις 5 η δρόμη ήταν ανοιχτή. Τζον, σταμάτα αυτό και παίξε το άλλο από δίπλα που έχουμε. Λοιπόν, ότι η δρόμη ήταν ανοιχτή και ήταν άδεια. Εγώ πήγα τον περιφερειακό που γινόταν τη Πόπη, εντάξει, okay, ναι. Ναι. Και πάω να ανέβω μετά από τον Άγιο Παύλο που γινόταν τη Κάρδα Πόπη και πρώτη φορά έχω πετύχει σε εκείνον τον δρόμο ποντιλιάρισμα. Δηλαδή, από τον Άγιο Παύλο που κατεβαίνει και πα από τα Κάστρα και μετά βγαίνει Μακεδονία στράξη, δεν θα πετύχει ποντιλιάρισμα ποτέ. Ναι. Και πέτυχε σήμερα φυσικά ο Παπαδόπουλος που πήγε από εκεί και ναι. Πήγε τα διαόλια μου. Εντάξει. Κάκου. Μία μέρα ήταν πέρασε. Αυτό το τραγούδι το έχει πετύχει 9 μέρα στον δρόμο που είμαστε φίλοι μαζί και σου έχει πάθει πλάκα που το τραγουδούσα. Ναι. Αυτό δεν είχε αυτή τη δουλειά. Το κατσάστο έχει δρόμο όμως ακόμα. Έχει δρόμο. Λοιπόν, γενικά η μέρα είναι περίεργη και δύσκολη για όλους. Έτσι. Και πρέπει όλοι να προσέχουμε τέτοιες μέρες γενικότερα. Και να μην είμαστε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. Αχ, μωρέ. Εντυπωσιακό. Έχω εντυπωσιαστεί τώρα, δεν το είχα δει. Συγκλονίστηκα τώρα. Αχ, μωρέ. Συγκλονίστηκα τώρα. Αχ, μωρέ. Ναι, εντυπωσιακό. Α, τι ωραίο. Ναι. Βλέπεις φίλε, ένα απλό κολλάζ έτσι. Τι ωραίο. Πέντε φωτογραφιών έτσι. Τι ωραίο. Εμένα δεν μου κάνει τέτοιο. Τι να κάνουμε φίλε, εσύ δεν έχεις Instagram. Πώς το λένε, influencer. Εντάξει, ρε φίλε, όμως υπάρχει και μια μεγάλη χρονική διάρκεια. Εμείς είμαστε ακόμα στο. Βέβαια. στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι. Να σου πω, θα ανοίξει κανένα στοίχημα το με την κίνητρα, φίλε. Μπορεί ο λαός να έχει παίξει στοίχημα σήμερα. Γκάμπα, δώσε λίγο στο λαό εδώ πέρα ενημέρωση. Ενημερωτική εκπομπή είσαι. Ναι, πολύ. Ενημέρωσε λίγο το λαό τι γίνεται. Κάτσε, μωρέ. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε. Ωραία. Νίκος Παδόλος θα μας πει τι γίνεται. Live. Αν είχε τίποτα σε Γαλλίες, Ισπανίες. Λιβέ, Βέλγιο 74. Σέντζι Λουάζ, Κινόκε. Φύγε ρε, φύγε. Τι Σέντζι Λουάζ τώρα, προχώρη. Περίμενε ρε. Α, Κνόκε, 3-1. Ναι. Λοιπόν, Κόπα Ντελ Ρέι, Μπέτις Σαντάντερ 3-0. Κύπελο Ιταλίας 67, Τωρίνο, Σουντρόλ. Νόμιζα είχε κανένα μάτσο σοβαρό. 1-0. Πολωνία, Σουβάλα, Ρακόβ 0-3. Εντάξει, νόμιζα είχε μάτσο προς θέση της προκοπής. Δεν κουνιέται, φίλο. Στη Γαλλία έχεις δει ότι αναβάλλονται παιχνίδια λόγω κίτρινων γυλαίκων. Ναι, γιατί βλέπετε Έλληνα, κοίτα λίγο Έλληνα, άκουσε με λίγο, κάνει λίγο φόγκους αυτή τη στιγμή στο ραδιοφωνικό σου δέχτη. Το Γάλλο το ανεβάσε την τιμή στη βενζίνη και βγήκε στους δρόμους. Δεν ανεβαίνει τελικά. Το πήραν πίσω. Κοίτα, φυσικά, γιατί ρε φίλε, ξεσηκώθηκαν όλοι και το πήραν πίσω. Εδώ πέρα ανεβαίνει τιμή στη βενζίνη. Εδώ τα ξεσηκώθηκαν όλοι, δεν πήραν τίποτα πίσω. Στη βενζίνη. Δεν έγινε αυτό που έγινε στη Γαλλία εδώ. Πώς δεν έγινε, ρε φίλε. Δεν έγινε σε τέτοια έκταση. Τα πρώτα χρόνια μνημονίων τι γινότανε. Δεν έγινε σε τόσο μεγάλη έκταση. Πώς δεν έγινε σε τόσο μεγάλη έκταση. Καλά, δεν είμαστε και όσοι Γάλλοι. Δεν μπορεί να έχει τόσο μεγάλη έκταση, έτσι κι αλλιώς. Αλλά τα πρώτα χρόνια των μνημονίων τι γινότανε. Κατάλαβες. Εσύ Έλληνα. Έλληνα. Ανεβαίνει βενζίνη. Στον καναπέ. Ναι, σου ξαναλέω κάτι άλλο, στο οποίο δεν μου έχεις απάντηση. Ορίστε. Σου λέω ότι στα πρώτα χρόνια των μνημονίων γινόταν κάτι ανάλογο εδώ. Δεν είναι. Αλλά δεν έχει ιδέα εγώ να περνάει τίποτα πίσω. Να μην παίρνετε απόφαση για οτιδήποτε. Αυτά τα σοκολατάκια μας έχουν καταστρέψει. Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Τα κίτρινα... Γιατί λέγονται κίτρινα γυλαίκα, φίλε. Ξέρεις. Δεν ξέρω, αυτό το έχω ψάξει πρώτα. Καλά, έχω δει εικόνες που φοράνε αρκετή κίτρινα γυλαίκα, αλλά τι ήταν η πρώτη που φορούσαν. Και κάτι δική μας δεν πήγανε Έλληνες. Πάντα στις καταστάσεις πηγαίνουν και έρχονται νησίες στο εξωτερικό. Και παρένθεση τώρα. Επειδή μου πήγε το μυαλό μου στην αριστερά. Διάβαζα σήμερα για το όνομα Νίκος, τον Νικόλα. Και λέω ότι οι Νικολάδες, η πλειοψηφία τους είναι αριστεροί. Τι λες ρε φίλε. Ναι. Από πού προκύπτει αυτό δηλαδή. Περιμένω. Το όνομα Νικόλας. Κάτσε θα το βρω. Έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα φίλε. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μουσικά. Τι ήταν ρε εσύ κανένα τέτοιο τώρα. Κάνα. Πώς το λένε. Quiz στο Facebook. Βρες τι σημαίνει το όνομά σου και τέτοια. Περίμενε. Ναι. Θα τα βρω ρε. Είναι αριστερή. Αφού έτσι έλεγε.
Η έγκυρη ΕΡΤ1 γράφει μικροεντάσεις αυτή την ώρα σας να το ξαρχίσουν. Μικροεντάσεις, έτσι. Δεν είναι ότι έγινε κάτι. Μικροεντάσεις. Ναι. Να το πέρα. Βλέπεις τον δρόμο και έχει παντού μολότος καθμένες από εδώ από εκεί. Μικροεντάσεις. Έλα. Λοιπόν, αυτή την ώρα λέει, εντάξει. Λέει, όλα. Ο Άγιος Νικόλαος ρίχνει στις διάφορες περιοχές προστάσεις των παιδιών, των ηλεκτρονικών ΜΜΕ, των ενεχείρων δανειστών. Ριχάρδος. Ριχάρδος. Μα αυτό τι έγινε, ρε φίλε. Βγήκε τελικά. Δεν πρέπει να βγήκε, όχι, το μεταφέρουμε εμείς σε άλλες φυλακές. Μάλιστα. Των φαρμακοποιών, των κλεφτών που το μετάνιωσαν, ναι, ή όσων κατηγορήθηκαν άδικα, των κατασκευαστών βαρελιών. Τέτα χρόνια παρελάσσεω. Ναι. Τέτοιο δεν έχω ξαναδεί. Όπου το άρθρο πρέπει να είναι ο ορισμός του clickbait σήμερα, για πες. Και ναι, των εμπόρων. Μάλιστα. Λοιπόν, στη δυτική παράδοση ο Άγιος Νικόλαος είναι ο Άι Βασίλης. Ο Σεν Νίκολας που λένε. Ναι, δηλαδή, αυτό είναι γνωστό. Μπορεί εμείς το χοντρό κύριο με την κόκκινη στολή να το αποκαλούμε λέει Άγιο Βασίλη, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του δυτικού κόσμου, σαν τα Κλάους είναι ο Νικόλας. Αλήθεια είναι αυτό. Εκ του Σεντ Νίκλας. Καθώς ήταν γνωστός για τις φιλανθρωπίες του και για τα δώρα που έδινε στους φτωχούς. Το όνομα Νίκος είναι το πέμπτο πιο συνηθισμένο ανδρικό όνομα στην Ελλάδα. Πέμπτο. Ναι. Γιώργος Γιάννης. Με 15. Δημήτρης Κώστας. Κάτω το Δημήτρη είμαστε, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Με 15, με 15 περίπου παραλλαγές. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε, ρε φίλε, που είναι αυτό με τους αριστερούς. Είμαστε λέει πολιούχοι 7 ελληνικών πόλεων. Του Βόλου, της Ήρου, της Αλεξανδρούπολης, της Κοζάνης, του Πολύγυρου. Ο Πολύγυρο, πώς είναι τον Πολύγυρο. Λοιπόν, της Σιτίας, του Αγίου Νικολάου και του Γαλαξιδίου. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραίο το Γαλαξίδι. Ωραίο το Γαλαξίδι, δεν έχω πάει ποτέ. Λοιπόν, ο Νικόλαος λέει προέρχεται από τις λέξεις νίκη και λαός και κυριολεκτικά σημαίνει αυτός που χαρίζει τη νίκη στο λαό. Μάλιστα. Από εδώ, όπως διάβαζα, βγαίνει και το ότι είναι αριστερή, ρε παιδί μου, Νικολάδες, ας πούμε, η πλειοψηφία τους. Ότι ανήκουν στο λαό, δηλαδή. Ναι, ναι, ότι ανήκουν στο λαό. Όχι, ότι φέρνουν τη νίκη στο λαό. Νίκη και λαός. Και οι αριστεροί φέρνουν τη νίκη στο λαό, δηλαδή. Λοιπόν, κατάλαβες, ναι. Εγώ και εσύ, δηλαδή, τώρα φέρνουμε τη νίκη στο λαό. Πόση ζωή να μας μισεί. Μάλιστα, εγώ και εσύ. Μικροεντάσεις αυτή την ώρα. Και από πίσω για ένα πλάνο που. Φωτιά είναι, λες και γίνεται καραβάσος. Ξαναλέω όμως, λέει αυτή την ώρα, έτσι. Αυτά μπορεί να είναι από πριν. Μικροεντάσεις. Okay. Νομίζω η live εικόνα είναι αυτή εδώ που δείχνει. Okay. Εντάξει, άρχεται το ταξί αύριο, θα είναι το πρωί. Πω. Ναι, έχω άνθρωπο που μένει εκεί, ο οποίος σήμερα έχει πάει και μένει σε ένα φίλο στο Χαϊδάρι. Πω. Ναι, ναι, ναι. Είναι κιόλας η πρώτη του σεζόν στην Αθήνα, δεν έχει ξαναζήσει. Κακό, κακό, κακό. Και μένει εκεί και σήμερα έχει πάει στο φίλο του στο Χαϊδάρι, γιατί σου λέει δεν. Δεν στη γίνεται. Αύριο, μια και καλή. Στο μεταξύ, ρε φίλε. Περιουσίες καίγονται. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Για ρωτά με. Η Μολότοφ. Ναι. Από τι παρασκευάζεται. Έχει μέσα στο γυάλινο το μπουκάλι τη βενζίνη, ξέρω εγώ, το έφεκτο υλικό, whatever ποιο είναι. Γασολίν. Ωραία. Έχει το πανί που Μολότοφ είναι από μέσα και εσύ βάζεις τη φωτιά και την πετάς. Πώς δεν παίρνει φωτιά στον αέρα. Πήρε το όνομά της από τον Βιατσεσλάβ Μόλοτοφ. Ναι. Μάλιστα. Ήταν σοβιετικός πολιτικός και διπλωμάτης και σημαντικός τέλεχος της σοβιετικής κυβέρνησης κατά τη δεκαετία του 1920. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν αναδείχθηκε ως σύμβουλος του Ιωσήφ Στάλιν μέχρι το 1957. Κοκτέιλ Μολότοφ. Λοιπόν, το κοκτέιλ Μολότοφ ή λανθασμένα βόμβα Μολότοφ είναι εμπριστικός μηχανισμός. Αλανθασμένα είναι το βόμβα. Ναι. Η λανθασμένα βόμβα Μολότοφ. Ναι. Η ορολογία που συχνά λέει χρησιμοποιείται το περιγράφημα βόμβα είναι καταχρηστική, καθώς δεν πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό παρά μόνο για εμπριστικό. Περιγραφή. Αποτελείται από γυάλινη φιάλη γεμάτη κατά ένα μέρος με έφλεκτο υγρό, το στόμα της οποίας κλείνεται με ύφασμα. Mm-hmm. Συνήθως μια φιάλη χωρητικότητας ενός λίτρου γεμίζεται με 2 τρίτα πετρέλαιο και 1 τρίτο λάδι. Mm-hmm. Μάλιστα. Το λάδι ξέρεις γιατί είναι. Γιατί? Για να απλώνεται και να εξαπλώνεται. Mm-hmm. Κατάλαβε. Λοιπόν, έπειτα κατασκευάζεται ένα φυτίλι από ένα κουρέλι μουσκεμένο σε βενζίνη και μετά εμπίχνεται στο στόμιο της φιάλης. Η φιάλη πωματίζεται με φελό. Πωματίζεται. Και το φυτίλι ανάβεται. Μετά η φιάλη εκτοξεύεται και όταν σπάσει με την πρόσκουρσή της, ξεσπάσει εφλόγες προσθέτοντας το μείγμα ένα ή δύο το πολύ ταβλέτες ναφθαλίνης. Έχουμε λέει ένα με 1,5 μέτρο μεγαλύτερη φλόγα σε ύψος. Το κοκτέιλ Μολότοφ λόγω της απλής του κατασκευής χρησιμοποιείται σε μάχες πόλεων. Μάλιστα. Σαν τις μικροεντάσεις που είχε, ας πούμε, και έγραφε. Όπως γράφει η ΕΡΤ, ναι. Ναι, οι μικροεντάσεις που πίσω ήταν ένας δρόμος που σκάει μια φωτιά. Εξαιρετική. Ναι. Εκδηλώσεις μνήμης και επεισόδια στην επέτειο δολοφονία Γρηγορόπουλου. Ο λέει η ΕΡΤ. Κάτσε εδώ, υπάρχει. Θα μου πει τέτοια ώρα. Όχι. Από ειδήσει ήταν να παίξει έπαιξε το απόγευμα το πρώτο. Τώρα η μοναδική που έχει εκπομπή πρέπει να είναι η ΕΡΤ. Δεν νομίζω να έχει άλλη εκπομπή. Okay. Θα έγινε εκείνη την ώρα βελτίων φασαρία μεγάλη. Οκ. Okay. Αλλά από εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Νίκο Παπαδόπουλε. Πες μου λίγο φίλο μου προς το τέλος της εκπομπής σου φτάνουμε. Όχι ακόμα, έχουμε λίγο. Έχουμε, κάτσε Νίκο, μην βιάζεσαι. Αν και θα έπρεπε, αλλά. Ναι.
θέλω λίγο να μου πεις τι είχε η μέρα σήμερα στα του Άριος, ρε φίλε. Δηλαδή η μέρα ρεπορταζιακά πώς έκλεισε σήμερα για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Πώς έκλεισε. Είχαμε την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε ο Ούγκος Σόζος Κυλιακούς. Mm-hmm. Τελικά ήταν αυτό που λέγαμε χθες. Κυλιακή προσαγωγή. Όχι. Όχι, όχι. Άλλο σκηνικό. Okay. Ναι. Βγάλαμε και το γιατρό του Άρη του Βαγγέλη, τον Πανταζή, εξαίρετος. Μας τα είπε τα πρόγραμμα στην εκπομπή. Θα μείνει τρεις εβδομάδες εκτός προπονήσεων και στις 4 με 5 θα είναι διαθέσιμος πάλι στον Σάββα Παντελίδη. Περιμένω να δούμε τι θα γίνει και με τον Τιγκινί. Εκεί είναι πλέον επικεντρωμένο το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Γιατί είναι αμφίβολος ο Γάλλος για το μάτσο με τον Ατρόμητο. Σήμερα έκανε μόνο στο ατομικό. Έχει κάποιες ενοχλήσεις στη γάμπα, ένα σφίξιμο. Αν αύριο το πρωί προπονηθεί, μπαίνει για το μάτς του Περιστερίου. Αν όχι, νοκάουτ και πάμε μάλλον στη λύση του Μαρτίνες για τη θέση πίσω από το Χάμζα Γιουνές για το μάτς Κυριακής. Είναι ένα ερωτηματικό, είναι μια απουσία που αν υπάρξει. Κάτι δηλώσει Ισπανού σήμερα, πήγε αυτό στην Κέδα σήμερα. Τη Δευτέρα πήγε. Τυχαία, πρώτο μάτς με τον Άρη, το έχουμε πει. Δευτέρα πήγε. Καλά, δεν έλεγε τίποτα φοβερό, μην νομίζεις. Απλά ουσιαστικά είπε ότι αυτά που γίνονται μεγάλο δεν έχουν προηγούμενο και τέτοιο, ότι εμείς. Άλλοι έχουν υδράλια και εμείς έχουμε σφεντώνες. Εντάξει, δεν είπε τίποτα φοβερό. Αλλά από ό,τι είδα αυτή την εβδομάδα πάλι οι Ολυμπιετές δεν είναι φίλε, όλοι οι Έλληνες είναι. Και έλεγε ότι του εξήγησαν πως από την UEFA η οδηγία είναι να δίνονται οι διαιτητές που θα μπαίνουν στα ξένοι διαιτητές να είναι. Πες το, στα τέσσερα μάτς το μεγάλο, στα μάτς το μεγάλο μα, των τεσσάρων. Έτσι είπε ο Σπανός. Των τεσσάρων είναι ο Παπαδόπουλε. Όχι το πέντε. Φαίνει γονα μέγερ ο Ολυμπιακός. Λέει ο. Α, όχι. Το είπε η Νόβα. Μάλιστα. Ο Μπραντ γονα μέγερ. Ο Ολυμπιακός ψάχνει παίχτη. Και άλλο όνομα βλέπω να γράφεται. Λόιντ. Τελικά είδα NBA χθες, να ξέρεις. Δεν μπορούσα. Είδα λίγο Γιάννη. Κοιμήθηκα. Αλλά το μάτς του Γιάννη ήταν πολύ. Πήγε διαφορά δυναμικότητα και έτσι εύκολα οι μπακς. Έλεγα το άλλο που ήταν πολύ ρομαντικό. Το Ρόντο Φιλαδέλφια. Και έλεγα Κοχάιο, ο οποίος φίλε. Μπορεί να μείνει 1-1,5 χρόνο έξω, αλλά είναι σαν να μην έλειψε ποτέ. Αυτό το τέρας. Μ' αρέσει πιο πολύ από τον Γιάννη Κοχάη, λέω να με ξέρεις. Γιατί? Τον θεωρώ πιο γεμάτο παίχτη. Δηλαδή μπορεί να σουτάρει, να κάνει, να ράνει, να δείξει κορμάρα, χερούκλες. Δεν. Και μου κάνει εντύπωση που έχει αυτό το ρυθμό. Γιατί έλειπε σίγουρα πέρσι. Πέρσι έχασε όλη τη χρονιά, πρέπει να πέδειξε παιχνίδια. Αλλά είναι. Η Σπέρση είναι ρε φίλε σε μαύρο χάλι φέτος. Εντάξει ρε φίλε, έκλεισε ο κύκλος. Έκλεισε, πρέπει να ανοίξει ένας καινούριος. Ντάγκαν, Τζινόμπιλι, Γκασόλ, Πάρκερ. Μήπως έκλεισε και ο κύκλος του προπονητή. Εγώ νομίζω ότι από αυτό το καλοκαίρι αναλαμβάνει την. Την αναλαμβάνει την USA. Τώρα, αυτό το καλοκαίρι δεν είναι στο μπάσκετ. Δηλαδή. Δεν ξέρω αν φεύγει. Όχι, παράλληλα, ναι. Όχι δεν νομίζω να φεύγει. Απλά αναλαμβάνει και την Team USA. Ναι. Προφανώς ο Πόποβιτς δεν θα πάει να παίξει τα προκριματικά που παίζανε. Ναι. Θα είναι στις μεγάλες οργανώσεις Ολυμπιακούς αγώνες, μπουντομπάσκετ, τέτοια πράγματα. Καλά, ναι, okay. Που παίζει η Dream Team, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Okay. Αλλά έτσι είναι αυτές οι ομάδες, φίλε. Στο NBA δεν έχει. Στο NBA έκανε τον κύκλο σου, τελείωσε. Πας μετά, πάτο. Δεν έχει. Αχ, η Cleveland, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια με τον LeBron ήταν εκεί που ήταν. Φέτος είναι, δεν βλέπονται. Κατάλαβες, έτσι πάει. Οι Warriors όταν θα κλείσει ο κύκλος τους επίσης. Πάλι θα πάνε. Κλείνει. Όχι, δεν κλείνει. Πάτο δεν θα πάνε αυτοί, εντάξει, όχι. Πάτο ναι, ρε παιδί μου, όταν ξέρω εγώ, Durant δεν θα έχουν άλλο χώρο στο salary cap, πώς τα λένε, και θα πάει αλλού. Όταν ο Curry μπορεί λίγο ή ο Thompson να φύγει. Εντάξει. Να σου πω κάτι, το καλοκαίρι ένας από αυτούς δεν πρέπει να φύγει. Πιστεύεις. Ναι, μπορεί να φύγει ο Durant, ρε φίλε. Ναι. Μπορεί. Έτσι πάνε αυτές οι ομάδες. Το γύρω τους κάνουν και γι' αυτό, άμα παρατηρήσεις, συχνά πυκνά ο κύκλος. Κάνει μία γύρα και ξαναγυρίζει. Δηλαδή οι Celtics πήγανε πολύ χαμηλά, τώρα ξανά σιγά σιγά ανεβαίνουν. Οι Lakers πήγαν πολύ χαμηλά τα προηγούμενα χρόνια μετά το Kobe και το Shaquille. Πάλι. Τώρα πάλι με το LeBron ξανανεβαίνουν. Οι Mavericks το ίδιο. Οι Mavericks επίσης ήταν πολύ ψηλά. Τώρα πάλι σιγά σιγά πάνε να ανέβουν, γιατί έτσι γίνεται στο NBA, ρε φίλε. Έτσι γίνεται. Γιατί σιγά σιγά οι ομάδες που είναι χαμηλά παίρνουν καλά draft, οπότε τους νεαρούς παιχταράδες τους κάνουν καλούς όσοι μπορούν. Έτσι και έτσι πάει. Και κάποιες ομάδες μετά στοχεύουν στα καλά draft και πιάνουν. Ακριβώς. Και κάνουν το γνωστό και ως tanking, Νίκο Παπαδόπουλο. Δηλαδή, ρε φίλε, τι κάνω, χάνω επίτηδες. Χάνω επίτηδες. Είναι τραγική, ρε φίλε. Ναι. Δεν είναι τραγική, ρε φίλε. Αν το σκεφτείς, δεν είναι τραγική. Γιατί δεν έχει να πέσει κατηγορία. Οπότε λες, γιατί να βγω τελευταίος και να πάρω το νούμερο 1, που λέω παράδειγμα. Κατάλαβες. Αν και να πω την αλήθεια, όσα χρόνια και να περάσουν, εγώ τη διαδικασία του draft δεν μπορώ να την καταλάβω. Δεν την καταλαβαίνω. Δηλαδή, το πώς, γιατί παίρνει αυτό το νούμερο 1 και γιατί δίνει το 2 και μετά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
Όσο και να έχω προσπαθήσει να εντρυφήσω, η διαδικασία με προβληματίζει. Γι' αυτό δεν την παρακολουθώ και ποτέ. Ναι. Δεν έχω ξενυχτήσει ποτέ για να παρακολουθήσω draft. Απλά βλέπω την επομένη, ποιοι είναι τέλος πάντων όλοι αυτοί. Ωραία, και προσπαθώ να βγάλω άκρη. Okay. Αλλά τη διαδικασία δεν την καταλαβαίνω και το πώς λειτουργεί. Βέβαια, όταν μιλάμε για μπάσκετ και έχει να κάνει με Αμερική, για να το κάνουν αυτοί, σωστό θα είναι. Κάτι θα ξέρω παραπάνω από εμάς, σίγουρα. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι. Παλαντέχ, τελευταίο κομμάτι της απόψινής εκπομπής. Τελευταία για την εβδομάδα κιόλας. Απόψινή. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Μαζί για άλλα περίπου 20 λεπτάκια. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526. Ανοιχτές και οι τηλεφωνικές γραμμές για τις ευχές σας, για τα σχόλιά σας, για το τι έγινε σήμερα στην πόλη, για τις ομάδες που δεν μιλήσαμε πολύ, φυσικά και όχι μόνο. Λοιπόν, στο στοίχημα πολύ λίγα πράγματα. 2-0 το Ρήνο, την Σουντρόλ εδώ πέρα βλέπω για το κύπελλο Ιταλίας. Δεν έχει κάτι άλλο. Βίσε Κόμπε. Γκάμπα Οσάκα. Έχετε γεμάτο εδώ, Γιώργο, φίλε μου, πάλι. Έρχεται. Γεμάτο με ενδιαφέροντα παιχνίδια. Και ο Άρης, Κυριακή, παίζει. Ποδόσφαιρο μπάσκετ. Ποδόσφαιρο. Ναι, Κυριακή. Κυριακή. Πάρω κατά μέσα με τον Πάκιν, γιατί ο Άρης είναι 7, Πάκιν είναι 7,5 νομίζω. Ναι. Ναι, μαζί είναι. Μάλιστα. Okay, και πάω κάνει την προετοιμασία του παιχνίδι με τη Λάρισα. Ο Πασχαλάκης προπονήθηκε σήμερα στο μεγαλύτερο κομμάτι της προπόνησης. Ο Πέλκας που είχε μια ίωση χθες και αυτός προπονήθηκε κανονικά. Νομίζω ότι ο Πασχαλάκης εύκολα δύσκολα θα παίξει την Κυριακή. Γιατί είχε ένα τραυματισμό σε ένα σημείο πολύ περίεργο. Το λέω από εμπειρία. Δηλαδή εκεί τα πλευρά μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα και κάταγμα από το πουθενά. Και μάλιστα δημιουργηθεί τέτοιο κάταγμα, το μόνο που κάνει είναι υπομονή να περάσει. Γιατί τις περισσότερες φορές φτιάχνεται από μόνο του. Γιατί στα πλευρά τι να κάνει, θα βάλει γύψο. Δεν γίνεται. Yeah. Ωραία. Ξέφυγε από αυτό, οπότε είναι λίγο πιο επιφανειακό το όλο ζήτημα. Ήταν σκληρή η εικόνα, αλλά δεν ήταν κάτι πολύ πολύ σοβαρό. Και επειδή γενικά ο Πασχαλάκης είναι ένα παιδί που είναι λίγο. Το κορμί του, η κράση του είναι τέτοια που είναι αρκετά δυναμικά. Οπότε όλα δείχνουν ότι λογικά θα παίξει την Κυριακή με τη Λάρισα. Βλέπα και ένα αφιέρωμα σήμερα που είχε το Πασχαλάκη μαζί με άλλους 9 τερματοφύλακες αυτοί που έχουν παίξει σε όλα τα λεπτά του πρωταθλήματος. Είναι και ο Κρέσπο μέσα σε αυτούς. Από ποδοσφαιριστές, γιατί από τερματοφύλακες, okay, συνηθίζεται. 21 παίκτες ήταν, οι 9 ήταν τερματοφύλακες, αν δεν κάνω λάθος. Και άλλοι 12 ήταν αυτοί που παίζουν συνεχόμενα. Είχε ρε φίλο Αστέρας τον Μουνάφο, το οποίο Μουνάφο δεν έχει βγει δευτερόλεπτο και παίζει μέσος. Πολύ καλό παίκτη και με τον Ιγκλέσιο έχουν κάνει πολύ καλό δίδυμο. Μα μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει βγει δευτερόλεπτο. Καλός παίκτης. Ξέρω εγώ, δεν είχε καμιά κάρτα, κανένα τέτοιο από εδώ από εκεί να. Ή δεν βόλεψε καμιά φορά τον Αστέρα, ξέρεις, να είναι πίσω στο σκορ και να πρέπει να βάλει άλλον πιο επιθετικό ή το αντίστροφο. Τέλος πάντων. Καλό δίδυμο. Ναι. Καλό δίδυμο. Μεγάλο διπλό βλέπω Γκραν Κανάρια μέσα στην Αρμάνι. Μάλιστα. Ναι, είχε εκπλήξει σήμερα. Δεν Μακάμπι, ρε φίλε, γύρισε το 16 του Σφαιρόπουλου. Γιάννης Φερόπουλου που είναι. Μέσα στην Ταρουσάφα, καρε φίλε, okay. Αποθεώνεται στο Ισραήλ. Ναι. Η νίκη τη Γκραν Καντάρια μέσα στην Αρμάνι είναι έκπληξη. Η νίκη τη Μπουντούζνο στην Μπαρσελόνα είναι έκπληξη. Σήμερα. Αυτή και την Τζεσικά δεν είχαν κερδίσει. Ναι. Που κάποτε εσύ την Μπουντούζνο την ηλεκτρούσε στο Basketball Champions League. Καλά, ρε φίλε, και αυτά αλλάζουν. Δεν ήταν Champions League, νομίζω Γιώργο Καπτή. Γιώργο Καπτή ήταν. Ναι. Τώρα. Εντάξει, χρόνια πολλά σου αλλάζουν. Χρόνια πολλά σου Νίκολα Σκάρι. Βεβαίω, ναι. Ναι, θα κάνουμε ένα, όχι task force, πώς το έλεγε. Πώς το έλεγε. Ένα complex. Ένα task force θα κάνουμε. Μην μιλούσε κιόλας, ε. Εμείς είμαστε fans NBA με τη γυναίκα μου στο αεροπλάνο μέσα όταν είμαστε βλέπουμε μέχρι το NBA. Ο Νίκο. Τι κάνει αυτή η μορφή, ρε φίλε. Δεν ξέρω να σου πω να λέει. Δεν είναι ούτε η Τζόρτζια. Καλά, η Τζόρτζια σίγουρα δεν είναι. Οκ. Ούτε θα είναι. Βεβαίως. Δηλαδή με αυτό το σφασαρέ, φίλε, πριν κανένα χρόνο θυμίζει τι γινότανε. Και τώρα στο. Πώς το λένε, στο. Συμπούδρα, στον Αφρό. Όχι στον Αφρό, ρε φίλε. Εντελώς χαμένη το προσκήνιο. Ναι. Όλη η οικογένεια. Νίκος, Μάνο. Μάνος και Σία. Ναι. Ναι. Τώρα έχουμε τον Δημήτρη Γουλιέρμο. Ναι. Κύριε Σκουντή, ο Βαγγέλης Αγγέλου είναι δώρο Θεούλη. Δώρο Θεούλη. Τέλος πάντων. Είχαμε γίνει κάτι θέματα αυτές τις μέρες τελευταίες. Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων. Κάτι θέλω να πω και το ξέχασα εν τω μεταξύ. Τι.
κόλλησε τώρα το μυαλό μου. Σε κανένα τραυματισμό, περίεργο, είδες. Κάνα τσιρότο να μπήκε σε κανένα. Όχι για τον μπάσκετ. Όχι για τον μπάσκετ. Καμία σχέση. Κάτι άλλο ήθελα να πω, αλλά τώρα μου. Για τον Μουνάφο λέγαμε. Μου διαφέρει. Αστέρα που κάνει πολύ καλό βήμα με τον Ιγκλέσια. Πολύ καλό προποντή είχε ο Αστέρα. Ναι, τώρα και είχε. Ναι, αλλά δύο νίκες έχει κάνει ο άλλος, φίλε. Δύο στα δύο ή τρία στα τρία. Δύο στα δύο. Ο Τσαλάν, ναι, έχει κάνει. Εντάξει, έβγαλε ο Κούς Παντελίδης το δύσκολο πρόγραμμα. Έχει μπλέξει με Γκαντέμι, φίλε. Στην Γκαντεμιά είναι κακό πράγμα. Το πιστεύω. Είναι Γκαντέμι, φίλε. Το πιστεύω, φίλε, γιατί κάνει πολύ καλή δουλειά. Φαίνεται. Βρε, πολύ καλή δουλειά κάνει, αλλά σου λέω είναι Γκαντέμι. Έχει μπλέξει με Γκαντέμι, να ξέρει. Κάποια στιγμή γυρίζει, φίλε. Εντάξει, αγόρι μου, οκ. Και όπω λέει και η παροιμία, θα γυρίσει ο τροχό. Ναι, αλλά με τον Γκαντέμι δεν βγάζει άκρη. Και φτωχό. Το κακό vibe, φίλε, δεν φεύγει εύκολα από πάνω σου. Σταμάτα. Καλά, και εγώ έχω μια εκπεφρασμένη άποψη για ανθρώπους που βάφουν μαλλιά και βάζουν περούκα. Τα έχω πει. Κάπου έχουν μια στραβωμάρα, σίγουρα. Δεν είναι κακό, ρε. Θα τα έβαφες ποτέ, ρεαλίτη. Τι? Θα τα έβαφες. Δεν έχω ανάγκη. Ρε, άλλο σου λέω. Άσε που να σου πω κάτι το άσπρο, στον άντρα είναι γοητεία. Εμπαπέ, είδες με μαλλί γκρι. Γκρι, χρυσαφή. Κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτό, άντε. Ποιο το είπε αυτό το παιδί ότι του πάει, φίλε. Αυτό θα τα μαλλιά τώρα. Ξανά. Ποιο το είπε, φίλε, ότι του πάει το παιδί αυτού. Δεν τους νοιάζει να τους πάει όχι. Απλά το κάνουν. Αυτοί, πρόσεξε με, Νίκο, αυτοί τα κάνουν μόδα. Ναι. Καλά, του Νεϊμάρ δεν ήταν μόδα εκείνο, φίλε. Καρκιζουλίκη ήταν. Στο Μουντιάλ ήταν έτσι. Ένα τραγέλαφο. Α, ναι, τώρα θυμήθηκα τι ήθελα να πω. Έλα. Σας παρακαλώ. Όπα. Παράκληση. Κάποιοι... Προκαλώ. Όχι, προκαλώ. Προκαλώ και είναι το προκαλώ. Εντάξει, κάποιοι θέλετε να λέτε ευχές στους Νικολάδες, στους Γιώργηδες, στους Δημήτρηδες, στους Κώστηδες, στους Ζαχαρίες, Κούλουπου και το καθεξής. Μην κάνετε 58 άτομα tag. Ναι, ρε παιδιά. Εδώ λέγαμε ότι και εμείς δεν είμαστε τίποτα celebrity να απαντάμε έτσι. Ναι. Μην κάνετε 58 άτομα tag. Έχετε 7-8 που μιλάτε, όχι αυτούς που δεν μιλάτε. Στείλε τους ένα μήνυμα, χρόνια πολλά. Ναι. Μας έχετε... Όχι... Μα παίρνει και πιο πολύ να το κάνεις αυτό, ρε φίλοι. Ναι, δεν όλους. Έχει να κάνει με εμάς δηλαδή. Γενικά δηλαδή και σε γιορτή του Γιώργου, ας πούμε, του Χ. Γιώργου. Ή του Χι Κώστα. Μην κάνετε τάγκ 78 άτομα. Ναι. Χρόνια και από κανένα τραπέζι. Παίρνει και πιο πολύ ώρα που να στείλετε ένα χρόνια πολλά κανονικό. Ναι, δηλαδή, για το Θεό φτάνει. Έτσι είναι εγώ, Παπαδόπουλε. Έχεις δίκιο, φίλε. Είμαι μαζί σου σε αυτό το ξέσπασμα. Και φέτος παίχτηκε πολύ. Ναι, είμαστε και το πέμπτο όνομα. Είμαστε Ελλάδα, και το πέμπτο όνομα στην Ελλάδα. Γιώργος Γιάννης. Γιώργος Γιάννης Κώστας Δημήτρης. Κώστας Δημήτρης. Τι Δημήτρης, ρε φίλε, γιατί μας τρώει ο Δημήτρης έτσι. Εντάξει. Μα τρώει η Θεσσαλονίκη, να ξέρει που έχει πολύ κόσμο, έχει πολλού Δημήτριδε. Από εκεί χανόμαστε. Πολύ ούχο. Ναι. Πολύ ούχο. Δηλαδή ο Βόλος έχει πολλού Νικολάδε, α πούμε. Και η Σύρος. Ναι, μπορεί να πει. Στο Βόλο δεν έχω πάει ποτέ. Εντυπωσιακό. Έχω πάει μόνο για παιχνίδι, δεν έχω πάει για Βολτάρ, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Ναι. Ούτε στη Σύρο έχω πάει. Πέρασα φέτο μάλλον, αλλά δεν πάτησα τα χώματά τη. Πέρασε σχολή. Πέρασα, ρε φίλε, από εκεί. Α, πέρασε. Πηγαίνοντα διακοπέ. Ακούστηκε σαν να πέρασε στι Πανελλήνιες. Σταμάτησε. Ωραία. Τώρα το είδε καλύτερα, πιο σωστά. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο Παπαδόπουλο, οπότε κάπως έτσι είναι τα πράγματα για τις ομάδες μας. Ναι. Δεν έχει τίποτα το φοβερό. Προετοιμάζονται και οι δύο. Οκ. Okay. Δύσκολο παιχνίδι για τον Άρη. Πετυχαίνει όμως τον Ατρόμητο σε μια φάση λίγο καλή για τον Άρη, λέω εγώ. Γιατί δεν είναι ο Ατρόμητος που πήγαινε τρένο. Μέτρα για τον Ατρόμητο, ναι. Ναι. Ποιος φυρίζει εκεί, είπαμε. Ο Αριστομένης Κουτσιάφτης. Κουτσιάφτης, μάλιστα. Και τι βοηθούς έχει, δεν θυμάσαι. Καλά, οκ, okay, μην το ψάξουμε και τόσο. Πάντα βέβαια η βοηθή είναι πιο υπούλη, εντάξει, όχι τόσο ο διαιτητής. Ναι. Εντάξει, το μάζο το πάγω με τη Λάρισα. Και η Λάρισα σε καλή κατάσταση. Του καίνει, έτσι. Αλλά νομίζω ότι ο Πάοκ εύκολα ή δύσκολα αυτό το μάτς. Ένα το πάρει. Θα βάλει τουλάχιστον ένα γκολ παραπάνω και θα το κερδίσει, ειδικά στην Τούμπα. Γιατί και όσο πάω τώρα, τα μάτς που έχει μπροστά του είναι λίγο πιο βατά στο πρωτάθλημα. Μέχρι να ξαναμπεί σε διαδικασία. Μετά τη Λάρισα, πάει. Ντέρμπι συνεχόμενο Λεβαδιακό, αν θυμάμαι. Δύσκολη έξοδο. Δύσκολη έξοδο, εντάξει. Έχει, φίλε, ο Πάοκ πλέον έχει τέτοια ποιότητα στη ατομικά που τέτοια μάτς θα κάνει κάτι και θα το πάρει. Εύκολα ή δύσκολα. Δεν με φοβίζουν και τόσο αυτά τα μάτς. Φοβάμαι πιο πολύ για τα παιχνίδια που ακολουθούν μετά, κάπου εκεί το Φεβρουάριο, αν περάσει κιόλας και στην Ευρώπη. Αν δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη κερδίσει την Πάτη και χάσει Βίντι από την Τσέλσι, γιατί μετά έχει Φεβρουάριο που θα είναι φωτιά. Με ΑΕΚ, Ολυμπιακούς, Ευρώπη, κύπελα, θα έχει πανηγύρι μεγάλο εκεί. Και αν περάσει το 32, εντάξει, θα πετύχει λογικά ομάδα που θα είναι δύσκολη. Θα πρέπει δηλαδή τα δύο παιχνίδια να ετοιμάσει, να είσαι έτοιμο για αυτά. Δεν έχει το 32 εκεί να πα. Πότε παίζετε με την Πάτη, τώρα την Πέμπτη. Τι ώρα. Καλή ερώτηση, νομίζω 8. Δεν είμαι σίγουρο όμω. Άστο καλύτερα, φίλο 8, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. 8 η ώρα, καλά είναι. Καλά είναι 8 η ώρα. Άσε και το 10, 12 και μα πιάνει το πρωί μετά. Yeah, δεν πειράζει. Δεν έρχομαι μετά. Ναι, οκ. Okay.
Οπότε αυτά τα παιχνίδια τώρα που έχει μπροστά του με τη Λάρισα το Λεβαδιακό. Μετά τι άλλο έχει να δεις, Λάρισα Λεβαδιακό. Και αν ούτε πρόγραμμα ακολουθείς. Νομίζω της Λαμίας. Λαμία. Ναι, έτσι νομίζω. Κάτσε, είμαστε τώρα 13η αγωνιστική. Κάτσε, έχω να μπω να δω. Ναι, Λάρισα Λεβαδιακό εκτός. Άστο. Με Πανιόνιο έχει παίξει ο Πάοκ εκτός, ναι. Ποιο μάτσο έχει μετά εντός ένα ακόμα νορμάλ εύκολο. Έχει να παίξει και με τον ΑΕΠ το Σπάτων για το κύπελο. Αλήθεια. 20 Δεκέμβρη. Ναι. Ίδια ώρα, ίδια μέρα τα παιχνίδια και ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, και με ίδιο αποτέλεσμα παίζουν μπαράζ. Καλό, ε. Κακό. Λοιπόν, είπαμε... Με ίδιο αποτέλεσμα νίκης μάλλον. Συγγνώμη, ναι, το μου σωστά. Ναι. Λοιπόν... Αν κερδίσουν 2-1, ξέρω εγώ καθένα. Λεβαδιακό ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Παζιάννενα. Παζιάννενα. Ορίστε. Αστέρα ΠΑΟΚ. Μετά ξεκινάει δεύτερο γύρο, οκ. Ναι, Αστέρα ΠΑΟΚ. Κουλούμπο. Μάλιστα. Κατάλαβες, οπότε η λογική λέει ότι κάνεις το 3-3 μέχρι εκεί. Μετά στον Αστέρα λογικά θα υπάρχει μπλόκο εποχής των καλών αγροτικών μπλόκων. Του Άτιμου Παπανδρέου. Εκεί σου λέω μετά στα ξεκινήματα του δεύτερου γύρου εκεί περίπου τέλη Ιανουαρίου-Φεβρουάριου αν περάσει κιόλας στην Ευρώπη που είναι πιθανό να περάσει παρότι έχει κάνει μόλις μια νίκη. Θα έχει μετά, εκεί θα είναι όλο το ζουμί. Γιατί οι αγωνιστικές φεύγουν, οπότε φτάνουμε προς το τέλος που θα κρίνονται πράγματα. Και εκεί, άμα έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια στους 32, ας πούμε, και έχει κανέναν αντίπαλο πολύ δυνατό, είναι λίγο θέμα. Είναι λίγο θέμα, όπως και να το κάνουμε. Αλλά αργεί ακόμα. Αργεί ακόμα, οκ. Υπάρχει δρόμος. Εγώ έχω ένα φίλο μου, Παοκτζή. Παοκτζή. Λοιπόν, ο οποίος μου λέει ότι εγώ δεν θέλω να περάσουμε στην επόμενη φάση. Ούτε όπως. Έτσι μου το έχει πει ξεκάθαρα. Μου λέει εντάξει, ωραία Ευρώπη, ναι. Άλλο είναι στο πλήρωμα του. Συμφωνώ. Γιατί μου λέει, να σου πω, μου λέει κάτι. Περνάω στο 32. Θα περάσω πιο μετά, λέει. Εκεί να περάσω, γιατί έγινε. Συμφωνώ με το φίλο. Και εγώ αφήσω λογική είμαι. Να πιστεύω ότι ο Πάοκ δεν κατάφερε να περάσει στο μήλο του Champions League. Παρότι τα έδωσε όλα και πραγματικά έκανε και υπερβάσει εκεί. Αν μου λέει, κάνουμε μεταγραφέ που δεν θα κάνουμε, μου λέει. Έτσι μου λέει. Μου το λέει, το τονίζει χαμηλώνει. Αν μου λέει, κάνουμε μεταγραφέ που δεν θα κάνουμε, να ξέρει. Μου λέει. Λοιπόν, εδώ μου και του λέω γιατί δεν θα με κάνουν. Κάτσε, γιατί θα με κάνουν. Εδώ είναι το Βαρέλα. Λοιπόν. Άρα, κοίταξε λίγο να σου πω. Ο Πάοκ σιγά σιγά, αν δεν μπει στο μήλο Champions League, μπαίνει σε μια διαδικασία η οποία είναι λίγο δύσκολη. Δηλαδή, ο Πάοκ σιγά σιγά ξεκινάει να κάνει γήπεδο. Ναι. Ωραία. Αν ξεκινήσει να κάνει γήπεδο, λοιπόν, καταλαβαίνει ότι πολύ μεγάλο κομμάτι κονδυλίων θα πάει εκεί. Ναι. Έτσι, οπότε, το να πάρει το Χατσερίδι με 1,5 εκατομμύριο δεν νομίζω ότι υπάρχει επιλογή τέτοια. Αν δεν παίζει ο Champions League, έτσι, που να ξέρει ότι από εκεί θα πάρω 20. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να βγει στην αγορά για να ψάχνει στόπερ και αν ο Χατζηρίδης κάνει 1,5 εκατομμύριο, δεν θα πάρει το Χατζηρίδη, θα πάρει έναν άλλο που θα κάνει 600 χιλιάρικα. 500. Κατάλαβε. Και νομίζω θα κάνει και περισσότερη δουλειά στο Χατζηρίδη. Άλλη κουβέντα είναι αυτή. Οκ, λάθος επιλογές κάνουν πολλοί. Δεν είναι περίεργο. Κατάλαβε. Δηλαδή η παρουσία του ΠΑΟΚ σε ομίλου Champions League του χρόνου, αν όλα πάνε καλά με το πρωτάθλημα, θα είναι ζωτική. Γιατί από τη στιγμή που μπαίνει στη διαδικασία του να κάνει γήπεδο, καταλαβαίνει ότι. Οκ, okay, είπαμε, τα λεφτά υπάρχουν, αλλά κάπου λίγο κόβει, κάπου λίγο αλλού βάζει παραπάνω. Έτσι πάει. Έτσι. Γι' αυτό και εγώ σου λέω: συμφωνώ και με το φίλο για την Ευρώπη. Γιατί, άμα θα πα στο 32, δεν μπορεί να πα να παίξει με τα δεύτερα. Έλα. Τι, Μπινελίκη. Αν έχει κοντά σου θάλασσα, ναι. Θέλω να πιάσει άμμο. Ναι. Μου έχω πει ελίγη, θα φύγει. Από που δεν έχει μέτρημα, τόσες ευχές σου κάνω. Τι είναι, φίλε. Χρόνια πολλά και καλά. Από την Κρήτη σου στείλανε. Όχι, δεν είναι κριτικό. Ο Ζουδάκη το στείλε. Ποιος. Όχι, ο Τάσος. Όχι, δεν είναι. Αλλά. Αλλά τι. Αλλά. Τάσος τι είναι, είναι λίγο. Δεν απαντά. Όχι. Οικογενειακό άνθρωπο είναι μόνο. Ναι, ρε φίλε, γιατί ήταν πολύ έτσι ψαγμένο και μου λέει δεν είναι και την Κρήτη, γι' αυτό λέω. Αλλά σου με γράφει, σε ευχαριστώ για τι όμορφε ευχέ. Σιγά ρε φίλε, δηλαδή, σε ευχαριστώ. Απάντησε ο άνθρωπο που σου στείλανε. Αυτό είναι σαν σε αυτά που έχει το κινητό, τα παίρνει κάποιο δεν παίρνει. Μα είναι δυνατόν. Θα σα καλέσω σε λίγο. Ναι. Ο άλλο ο δικό μα έστειλε μήνυμα. SMS. Ο βουλευτή. Ποιο ρε. Μισό. Ποιο βουλευτή. Πε τον, δώσ' τον. Ναι. Λοιπόν, περίμενα. Χρόνια πολλά με υγεία και χαρέ. Θαυμαστικό. Χρήστανο Τσαλτίδη. Βουλευτή. Βάζει την κραματέρα, στείλει μήνυμα. Ωραία. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Προς τιμήν του, με πήρε τηλέφωνο.
ενώ ήξερε ότι θα κατέβω και να κάνω μαζί εκπομπή. Ναι. Με πήρε τηλέφωνο. Να σου πει αν θα κεράσει, κλασικά. Φέρε τίποτα να φάμε και τέτοια. Ήταν με το μάκι μέσα, λέει χρόνια πολλά και το μάκι. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, λέει τι θα κεράσει. Θα λέω κάτι γλυκά πήγα. Τι γλυκά μου λέει. Γύρω δεν είπαμε. Λέω γλυκά τώρα, λέω. Και βλέπουμε. Τι γύρω, παιδί, να κάνω. Φέρω 10 πιτόγυρα, λέει τρελίστε. Του είπα, άμα ψηθεί, λέω και δεν σε ψήσει το φάι μέσα, αλλά ήταν καλό το φάι μέσα, θα πάρουμε πορκίτο. Ναι. Ωραίοι φίλοι στο πορκίτο. Ωραίοι φίλοι στο πορκίτο. Να είναι, χθες. Ναι. Να είναι καλά τα παιδιά. Εκεί στα δυτικά της πόλης. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε Νίκο Παπαδόπουλε, κάνε λίγο μια. Κάτσε λίγο, περίμενα να κάνω και εγώ μια γύρα. Τελευταία διαδικτυακή. Μήπως υπάρχει κάτι που μας έχει ξεφύγει τη τελευταία στιγμή. Επί του πιεστηρίου λέγανε παλιά στις εφημερίδες. Η χαβούζα, όπως τη λένε. Χαβούζα, γνωστή χαβούζα. Στις εφημερίδες. Ήταν το χειρουργείο τη χαβούζα. Ακριβώς. Ναι. Ποιο είναι χαβούζα σήμερα. Αυτό, ναι. Ρε φίλε, είδες γι' αυτόν τον Ταϊλανδό της Λέστερ που πέθανε από το ελικόπτερο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης, το λόγο. Για ένα εξάρτημα αξίζει 30 εκατομμυρίων. Ναι, 30 εκατοστών ρε, 30 εκατομμυρίων. Δεν ήταν λέει στη θέση του αυτό το πράγμα και δεν πήγαινε καλά, ξέρω εγώ, η εντολή τι έγινε και έπεσε το ελικόπτερο. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται. Πραγματικά αυτά δεν γίνονται. Λοιπόν, βλέπω ότι γενικά παίζει πολύ το ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει παίχτη στο μπάσκετ ή τέλος πάντων. Εδώ καιρό ψάχνει απλά μετά και την ήττα τη σημερινή, μάλλον εντείνονται αυτές οι προσπάθειες. Κοιτάζει ο Σουάρες η Chelsea. Α, Σουάρες, όχι Σουάρες. Που... Τη Μπαρσελόνα και αυτός, αλλά ο άλλος, όχι ο επιθετικός. Wanamaker, ε. Νομίζω πάτησε σε όλου. Μπράβο, Νικό Παπαδόπουλε. Μπράβο, φίλε. Μπράβο. Καλά, συνεχίζει να στέλνει. Έτσι πάει, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Επίσημο το τέλος του Δουρέκα από τον Ολυμπιακό. Κούλης Δουρέκας, ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Ο Κούλης Δουρέκας στον Ολυμπιακό είναι 500 χρόνια, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, οπότε κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, παιδιά, για σήμερα. Έτσι. Πιστεύω να δείξετε κατανόηση στην παρουσία μας εδώ η μέρα γιορτής και για τους δύο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο δίδυμο παραγωγών το οποίο να είναι η μέρα γιορτής και οι δύο παρόντες. Έτσι. Εμείς ήμασταν εδώ και οι δύο. Τα μηνύματα σε γιορτάχονται. Πραγματικά, ναι. Το πήγαμε λίγο πιο χαλαρά, όπως καταλαβαίνετε. Λίγο προς το τέλος, έτσι κάνα δύο αναφορές σε ό,τι άλλο υπάρχει. Που δεν είναι και πολλά, έτσι. Για να... ναι. Από εβδομάδα, Νίκο Παπαδόπουλε, επιστρέφουμε στα basics. Δηλαδή, Τετάρτη εδώ πέρα, τελικά 7.30 εβδομάδα, όχι 10 που νόμιζα εγώ. Όχι 9 που νόμιζα εγώ. Με τη Βενέτσια. Εντάξει, φίλε, πήραμε και εμείς μια ανάσα μπασχετή και τώρα ξαναπάμε σε ρί μέχρι. Την άλλη εβδομάδα, να ξέρετε, θα κάνουμε μία εκπομπή μαζί. Φέτος όπως έχουν καθίσει, ρε φίλε, ναι. Πήγαινε και πρωτοχρονιά, δηλαδή. Ποιο θα βγάλε, ρε φίλε. Τρίτη. Champions League, τι τρίτη ρε ξενερωτήτη Champions League. Σίγουρα μέχρι τέλη Ιανουαρίου. Τελειώνει η φάση των ομίλων εκεί. Γιορτές εννοώ. Μέχρι και η τελευταία ομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Είναι μια καλή ερώτηση τώρα, δεν θυμάμαι φίλε. Σιγουρτές τα Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά κάθονται μέσα γιορτές. Οπότε άρα, δηλαδή, έχει διακοπή μία. Πάλι. Έχει διακοπή πάλι, δεν θυμάμαι όμως. Άρα την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε. Απλά μας έχει ρημάξει αυτό το τρίτη. Ναι. Και Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά γιατί μας έχει κάνει δύο Σαββατοκύρια κανονικά να έχει παιχνίδια. Κατάλαβες. Άρα μόνο Τετάρτη την άλλη εβδομάδα παρέα. Καλά ήταν. Δύο εβδομάδες γεμάτες ήταν ωραίες και μπάρκες. Μια χαρά. Εντάξει, τα είπαμε ωραία. Εντάξει, εγώ ωραία. Από την άλλη εβδομάδα πάλι χωριζόμαστε. Πού θα πάμε τώρα να κάνουμε τη γιορτή μας την Ελλάδα. Τώρα είμαστε αφίλοι. Μην διαφημίζει φίλο μαγαζί. Έλα, μωρέ, λε και έχει διαφήμιση. Εντάξει. Με άμορ Ward εκεί πέρα σίγουρα να είναι 100%. Δηλαδή. Γιατί τώρα πετά λάσπη στο παιδί. Πετά λάσπη, τον έχω πετύχει εκεί. Και τι, εντάξει. Έφευγα εγώ. Ήταν αυτό και κάτι στη θέση μου. Ωραία, οκ. Δεν σε σηκώσανε για να κάτσει. Όχι, εγώ έφευγα. Okay. Είχα πληρώσει και να φύγω. Okay, εντάξει. Okay. Γιατί άμα ήταν γι' αυτό, εγώ δεν θα έφευγα. Αυτό βέβαια γίνεται όταν ήταν παίκτη στον Ατρόμητο. Ναι. Για να είμαι δίκαιο, γιατί τώρα που ω παίκτη πάλι του Πάου δεν τον έχω πετύχει. Ήταν στον Ατρόμητο δανεικό, έμπαιζε, θυμάμαι, νομίζω πάω Ατρόμητο εκείνο το Σαββατοκύριακο. Ήταν κύπελο, ήταν τώρα πρωτάθλημα, δεν θυμάμαι τέλο πάντων. Ναι, μόνιμα εδώ ήταν. Ρε, και ναι, και εγώ, ήταν, ναι. Ναι, και τον πέτυχα εκεί πέρα τον Άμερδε. Άμερδε. Γεια, Χαμπίμπι. Χαμπίμπι. Μάλιστα. Αύριο παίζει Παναθηναϊκός Φενέρ, Νίκο Παπαδόπουλε. Και ακόμα μία φορά. Τι ώρα? Νομίζω 9. Α, θα είμαι σε επαγγελματικό γεύμα. Επαγγελματικό γεύμα? Ναι, ναι, ναι. Α, τι θα. Τι. Πάει αυτό, άστο κλάστο. Αυτό, φίλε. Τα πούμε από εβδομάδα. Επαγγελματικό γεύμα θα είναι ο Νίκο Παπαδόπουλο. Άρα δεν είναι επαγγελματικό, Νίκο Παπαδόπουλε. Άστρο που είναι επαγγελματικό. Επαγγελματικό είναι αύριο. Ναι, σίγουρα. Ναι. Τι έγινε, ρε φίλε, πάλι θα έχετε κάνα τραπέζι εκεί πέρα μασονικό. Θα έχετε κάνα τραπέζι μασονικό εκεί που σα ταΐζει ο Καρυπίδης, αυτά. Να τα πω τώρα, τι θες να πω. Τι. Που σα ταΐζει εκεί πέρα ο Καρυπίδης. Καθημερινά. Κάθε Παρασκευή μα μαζεύει ο πρώτος. Ρε φίλε, σε ρωτήσω λίγο κάτι πριν κλείσουμε. Ναι. Αυτόν που έχει τεχνικό διευθυντή ο Άρης. Ντίνος Ζεματόπουλος. Ναι. Κωνσταντίνος μας. Αν προχωρεί στον δρόμο
Ναι. Προχωράει τώρα στον δρόμο στην Τσιμισκή αύριο, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα το σταματήσει ένα αργανό του πει αδελφέ τι γίνεται με την ομάδα. Φατσικά το ξέρει κάποιο. Ξέρουν, εντάξει, ναι. Σίγουρα. Και το Διαμαντόπουλο. Ξέρω έναν ο οποίο τον έπιασε μετά το μάτσο με τον Πάο και του είπε πέντε πράγματα. Λοιπόν. Είπε για τον Ισπανό, όπως μου έλεγε ο φίλος. Ναι, ναι, ναι. Τον παππού, όπως τον έλεγε. Ο μπάρμαν από το. Άσε τώρα, εντάξει. Λοιπόν. Νίπα. Νίπα τώρα, άντε. Ο Διαμαντόπουλος. Άσε με δύο-τρία άτομα, τον είπαμε. Ο Διαμαντόπουλος έχει επιλέξει ένα πολύ low profile. Και σκόπιμα δεν. Ξέρετε το πράγμα αυτό με του τεχνικού αθλητικού. Δεν τοποθετείτε δύο. Όχι μόνο ο Διαμαντόπουλος, και ο Μίχελ το έκανε. Ναι. Και αυτό που είχε πάω τώρα και στην Πούντου δεν το ρωτούσα την άλλη φορά, αυτό τον Μπράγκο. Δεν το, δεν το ξέρει κανένα. Δεν φίλε μιλάει δημόσια. Ό,τι είναι να πει, το πει σε εμά. Εντάξει, οκ. Να πω, ρε φίλε. Αυτό. Τι να πω. Εντάξει, είναι άνθρωποι που κάνουν τι ομάδε, έτσι. Και φυσικά έχει ενδιαφέρον να ξέρει ο κόσμο πώ λειτουργούν, αλλά. Κοίτα, έχει δύο αναγνώσει. Απ' τη μια είναι καλό, απ' την άλλη. Καλά, δεν σου λέω να βγει να πει, ρε φίλε, θέλω να πάρω τον τάδε. Ναι. Έτσι, δηλαδή να πει πέντε πράγματα για το ποιο είσαι και τι κάνει. Είσαι όχι, λέγεσαι. Νομίζω ότι έτσι αποκτάει και μεγαλύτερη αξία ο λόγο όταν θα μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια. Ναι, οκ. Okay. Ο λόγο δεν έχει λόγο να υψώνεται, όπως είχε πει και το τραγούδι. Ο λόγο δεν έχει λόγο να υψώνεται, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν. Κλείνουμε, δηλαδή, λίγο πολύ. Κλείνουμε, ακολουθεί, γιατί έχουμε κλείσει τραπέζι. Σίγουρα κλείνουμε, είναι Γιάννη Τζάτσι. Κλείνουμε. Είμαστε κομπλέ. Κομπλέ, μια χαρά. Θαυμάσια. Λοιπόν, γιατί έχουμε, είμαστε... κλείσει, έχουμε κλείσει και τραπέζι. Είναι και δύσκολε ημέρε, ρε φίλοι. Γι' αυτό λέμε. Πάμε... Ο συνάδελφο έμπλεξε με δρόμου και τέτοια. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πολύ και για τι ευχέ και για την ακρόαση και για τα πάντα όλα. Για την παρέα. Για την παρέα που μα κρατήσατε. Δεν έχει πάρει άνθρωπο. Λοιπόν, ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Όσο πάει. Κανένα δεν ξέρει τώρα τελειώνει. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι την. Παίζει Τρίτη. Τρίτη, Νίκο Παδόπουλο, όχι εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε Τρίτη, φίλε. Τετάρτη το παιχνίδι. Α, Τετάρτη το παιχνίδι. Άρα την Τρίτη τα λέμε μαζί. Ακριβώς. Εδώ πέρα. Μπαλαντέρ, λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και τα λέμε ξανά. Και όσοι γιορτάζετε. Και όσοι γιορτάζετε. Περάστε καλά. Περάστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.